11 και 5 πρώτα λεπτά δείχνουν το ρολόι του El Radio, κυρίες και κύριοι. Έχουμε περάσει στην τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής και βεβαίως, όπως ήδη σας έχουμε προαναφέρει από την προηγούμενη εβδομάδα, καλεσμένος μας σήμερα εδώ στο Καφέ Ελληνικών και στον El Radio, ο κύριος Παύλος Παύλου, πρώην δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας, βεβαίως στην αντιπολίτευση και στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα κύριε Αντωνίου, καλημέρα σε όλους. Είχαμε προγραμματίσει την συνάντηση αυτή την προηγούμενη εβδομάδα αρκετές φορές, αλλά λόγω δικών σας ανελειμμένων υποχρεώσεων δεν μπορούσαμε να τη φέρουμε εις πέρας. Δυστυχώς. Ελπίζω σήμερα να κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα και βεβαίως είναι αρκετά φορτισμένο το κλίμα από το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ξεκινήσουμε από εκεί, το οποίο διεκόπη και λόγω χρόνου αλλά και λόγω διαξηφισμών μεταξύ μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και δημοσιογράφου, ο οποίος βρέθηκε στον χώρο, ζήτησε νομίζω το λόγο, δεν τον πήρε από τον κύριο Νικολάου και είχαμε τις εξελίξεις που είχαμε. Είχαμε νομίζω και χειροδικία απέναντι στον Δήμαρχο. Όλα αυτά ήταν εν εξελίξη έξω στο κηλικείο του Δημαρχείου. Ήσασταν παρόν, ήσασταν μέσα στην αίθουσα. Ναι, σε αυτό που φέρετε ως χειροδικία, γιατί στην ουσία δεν ήταν χειροδικία, ήμουνα παρόν και ανάμεσα στα δύο πυρά, θα έλεγα. Κατάλαβα. Έτσι, ευτυχώς είχα την ευκαιρία να αποθήσω και τα δύο μέρη, έτσι ώστε να μην γίνει σύγκρουση. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ φορτισμένο το κλίμα, όπως τουλάχιστον εξελίχθηκε και μετά τη συζήτηση, γιατί η συζήτηση είχε ξεκινήσει από τις 6 ώρα το απόγευμα και έχει φτάσει η ώρα 10 και δεν έλεγε να τελειώσει. Βεβαίως εκείνη τη στιγμή ο γνωστός δημοσιογράφος επετάσεως ζήτησε το λόγο. Όπως λέει ο ίδιος, του είχε υποσχεθεί ο πρόεδρος από την Εύνη, αλλά μετά το αρνήθηκε γιατί η ώρα ήταν όντως περασμένη. Ήταν ήδη 10 και όπως ξέρετε, 10 ώρα τελειώνουν τα δημοτικά συμβούλια. Δηλαδή υπήρχαν δίκαιοι και από τις δυο μεριές, αν θέλετε να είμαστε αντικειμενικοί. Τώρα από εκεί και πέρα, το ύφος του δημοσιογράφου δεν ήταν το καταλληλότερο για να μιλάει στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε στον χώρο που υποτίθεται ότι είναι ο ναός της δημοκρατίας του τόπου μας και θα πρέπει όλοι να το σεβόμαστε, κάτι το οποίο από όλους μας δεν έχει γίνει πάντοτε σεβαστό αυτό. Θα πρέπει να το ομολογήσουμε. Το διάστημα δεν είναι. Ναι, δυστυχώς έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ τα πράγματα. Εγώ αποδίδω αυτό βέβαια όχι τόσο στον πρόεδρο όσο στον δήμαρχο των ίδιων. Χωρίς να θέλουμε να επικεντρώνουμε εν τέλει καλά στον δήμαρχο. Αλλά αυτός είναι ο οποίος, αν θέλετε, είναι επικεφαλής όλου του συνδυασμού του, εν πάση περιπτώσει, και είναι και επικεφαλής του Δήμου αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν με τις δικές του ενέργειες, τις κατευναστικές και όχι αυτές οι οποίες μπορεί να εξάψουν τις όποιες διαγέρσεις, θα πρέπει να κατευνάζει και να ηρεμεί τα πράγματα. Ο πρόεδρος όμως δεν είναι αυτός ο οποίος έχει τον κανονισμό μπροστά του. Κανονικά είναι αυτό που λέτε, ναι, ναι, και πρέπει να παρακολουθεί. Εξάλλου νομίζω ότι κατά τη διάρκεια που προέδρευε ο κ. Κακαβάς τα πράγματα ήταν πιο ήρεμα, προσπαθούσε να κρατεί κάποιες ισορροπίες. Ένα το τελευταίο διάστημα λοιπόν. Ναι, κοιτάξτε, όταν υπάρχουν τάσεις πάντοτε για να οξυνθεί μια κατάσταση, κανένας πρόεδρος δεν μπορεί να κρατήσει, γιατί ο κάθε πρόεδρος στέκεται και περιμένει την ανάλογη στάση από τους δημοτικούς συμβούλους, και αυτοί βέβαια το πώς βλέπουν την ευθύνη τους απέναντι και τη συμπεριφορά τους απέναντι στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και στην ευθύνη που έχουν απέναντι στους πολίτες οι οποίοι τους έφεραν εκεί. Δεν μας πήγαν εκεί ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε να βρίζουμε, ούτε να διωνόμαστε εναντίον της οικογένειας των αλλωνών, γιατί λέγονται πάρα πολλά πράγματα. Ήρθαμε εκεί να μπορέσουμε να λύσουμε προβλήματα. Πολλές φορές όμως ξέρετε ότι αυτή η αντιπαλότητα η οποία πολλές φορές δημιουργείται με το παραμικρό πικραίνει και τις καρδιές μας, πικραίνει και το πνεύμα μας. Είμαστε σε μια κατάσταση δηλαδή που δεν αναγνωρίζουμε πολλές φορές τον εαυτό μας όταν κάνουμε έναν απολογισμό το τι κάναμε την προηγούμενη μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν έπρεπε να το πούμε έτσι ή όχι. Αυτό λοιπόν που πιστεύουμε είναι ότι θα πρέπει να παρατίθενται τα θέματα όπως πρέπει με ηρεμία και με όσο πειθό και όσα επιχειρήματα βέβαια μπορεί να έχει ο καθένας, και αν αυτά γίνουν σεβαστά, ναι, διαφορετικά εμείς έχουμε κάνει το καθήκον μας, και αν αυτά δεν γίνονται σεβαστά γιατί πιστεύουν άλλοι άλλα, η πλειοψηφία της δημοκρατίας είναι αυτή η οποία καθορίζει την απόφαση. Πάντως, αρκετοί μετά που αποχωρείτε από το Δημοτικό Συμβούλιο, είστε και πάλι φίλοι και γνωστοί, τα ανταλλάσσετε τα σχετικά. Τις σχετικές νομίζω ότι έτσι πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να υπάρχουν προσωπικές αντιπαραθέσεις. Σωστά. Κάτι για το οποίο εγώ τουλάχιστον κατηγορήθηκα επανειλημμένως στην προηγούμενη τετραετία με τον κύριο Γιόνι. Και έχω πει και εγώ με την ευκαιρία να το ξαναπώ ότι δεν είχα ποτέ τίποτα με τον κύριο Γιόνι, το πρόσωπο του κύριου Γιόνι, ούτε τη δουλειά του, τις επιχειρήσεις του, ούτε τη ζωή του. Μάλιστα. Αλλά οι πρακτικές οι οποίες ακολούθησε την προηγούμενη τετραετία θεωρώ ότι ήταν λάθος και συνεχίζω να το λέω αυτό χωρίς τίποτα περισσότερο. Έτσι, αλλά άλλωστε αυτό αποδείχθηκε αυτή την τετραετία.
Πάντως έχετε αλλάξει στάση και εσείς και ο κύριος Γιώνης. Πριν από μερικές μέρες ήταν φιλοξενούμενος στη θέση που κάθεστε και υπήρχε μια ισορροπία. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε αυτά που συναντούσαμε πριν από 3-4 χρόνια. Κοιτάξτε, όχι, ήταν, η αντιπαλέτηση ήταν γιατί ο κύριος Γιώνης αντιδρούσε σε αυτά τα οποία εγώ ισχυριζόμουν τότε, ενώ δεν είχε δίκιο. Είχα επιχειρήματα τα οποία τα παρέθετα και ή έλεγε άλλα πράγματα από αυτά που έλεγα εγώ ή δεν απαντούσε, προκλητικά δεν απαντούσε. Μάλιστα. Ή έβαζε τον πρόεδρο κάθε φορά να προσπαθεί να ισορροπήσει μια κατάσταση. Mm-hmm. Ενώ όντως η οικονομία της, του Δήμου ήταν από το κακό στο χειρότερο πήγαινε και φαινόταν που θα οδηγήσει αυτή η ιστορία και το οδήγησε. Θεωρείτε ότι ο κύριος Γιώνης οδήγησε το Δήμο στο σημείο που τον οδήγησε έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή ο Δήμος? Δηλαδή η Δημοτική Αρχή του κυρίου Λογοθέτη δεν έχει κάποια ευθύνη για την ισοστή διαχείριση? Βεβαίως και έχει. Βεβαίως και έχει. Mm-hmm. Όμως και οι δύο έχουν ευθύνη. Μάλιστα. Και το λέω αυτό εν πάση ειλικρινία, είναι αυτά που έλεγα την προηγούμενη τετραετία. Όταν ο κύριος Γιώνης πήγε και πήρε ένα δάνειο χωρίς να το χρειάζεται και το ομολόγησε αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν γραμμένο στα πρακτικά. Όταν ανέβασε το υδροθεραπευτήριο από τα 11 εκατομμύρια το πήγε στα 20-21, πόσο το πήγε, χωρίς λόγο, χωρίς αφορμή, και ποιο είναι το κέρδος δηλαδή που το πήγε στα 21, αν είχε κάποιο σκοπό, αν είχε κάποια μελέτη η οποία προέβλεπε αυξημένα έσοδα, αύξηση ξέρω εγώ των ισορροπημένων πελατών κτλ. Δεν το καταλάβουν, μα είχε τίποτα. Ναι. Θα το κάνει λέει καλύτερα, ναι, έτσι. Ναι, ναι. Όταν πήρε το κολυμπητήριο και το έφτασε 5-700 από το 1,5 εκατομμύριο που το είχαμε δημοπρατήσει εμείς, όταν έφτασαν όλα αυτά όπως έφτασαν, έτσι, και αποχωρεί και έχει αυτό το μείον αυτή τη στιγμή η ΔΑΕΤ, για πέστε μου εσείς, δεν φταίει ο κ. Γιώνης δηλαδή για αυτήν την κατάσταση? Ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ο κύριος λογοθέτης, ο οποίος το καλοκαίρι του 2010 έλεγε ότι εμείς θα φέρουμε όπως πρέπει τα οικονομικά του Δήμου. Και του έλεγα, γνωρίζετε πως είναι η κατάσταση, αλλά βεβαίως το γνωρίζουμε. Και τι σκοπεύετε να κάνετε? Βεβαίως λέει, θα επαναφέρουμε, θα κάνουμε, θα δείξουμε κτλ. Ξέρουμε την πάση περιπτώσει, παραλαμβάνουμε. Τότε κύριε Δήμαρχε. Δεν ήταν δήμαρχος τότε, ήταν σήμερα, έτσι. Μάλιστα. Ξέρετε ότι η είσοδος των Αγίων Θεοδόνων στο Δήμο μας θα δημιουργήσει ένα τεράστιο θέμα, όχι μόνο οικονομικό, αλλά και πρόβλημα πολιτικό γενικότερα, δηλαδή με τις ανάγκες που έχει ο Δήμος των Αγίων Θεοδόνων. Τα ξέρετε αυτά, γιατί εγώ τυχαίνει να ξέρω μερικά από αυτά, επειδή ήμουν εκείνη την εποχή δήμαρχος. Γνωρίζετε ότι η ιστορία του Καλλικράτη, η κατάργηση των νομαρχιών, ο εργαζόμενος δημοτικός υπάλληλος, αλλά και της νομαρχίας οι υπάλληλοι, πώς θα απορροφηθούν, τι θα γίνει με τις αρμοδιότητες που έρχονται χωρίς χρήματα, πού πάτε, ξέρετε τι υποσχέθηκε, βεβαίως ξέρουμε. Αφού ήξερε λοιπόν τι έκανε. Κύριε Παύλο, αυτή τώρα την κουβέντα την κάνατε αφού είχε εκλεχθεί δήμαρχος ο κ. Λογοθέτης? Όχι, πριν. Πριν. Ήταν καλοκαίρι υποψηφιότητες και πριν τις εκλογές. Μάλιστα. Σας έλεγε λοιπόν αυτά που σας έλεγε. Έχουμε ξανακουβεντιάσει βεβαίως και από αυτήν ακριβώς τη θέση μεταξύ μας, εσείς και εγώ. Ότι τον υποστηρίξατε όμως την δεύτερη εβδομάδα για να φτάσει. Όταν λέω ότι τα συζητάγαμε, ναι. Εγώ έβγαινα και στα ραδιόφωνα τότε ναι. και στη τηλεόραση και εξηγούσα γιατί η θητεία του 2011 μέχρι το 2014 το καλοκαίρι τότε έχει προβλεφθεί, θα ήταν εξαιρετικά δύσκολη πορεία. Μάλιστα. Λόγω των οικονομικών του Δήμου, λίγο της αλλαγής με τον Καλλικράτη, της απορρόφησης των Γεωθόδων και όλα αυτά που συμβαίνουν. Ναι. Έτσι λοιπόν έλεγα δημοσίως ότι θα πρέπει ο Δήμαρχος να έχει γνώση, πολύ καλή γνώση που πάει και πώς πάει να διοικήσει. Έτσι. Και επανειλημμένως λοιπόν του κυρίου Λογοθέτη του είχα πει, αφού εξελέγει, έκανα λάθος αυτό. Μάλιστα. Αφού εξελέγει, του λέω κύριε Δημαρχή, εσείς όταν βγαίνετε στα μπαλκόνια ξέρατε τι λέγατε? Μάλιστα. Ότι όλα θα είναι καλά, πώς θα είναι καλά? Αφού δεν γνωρίζατε το τι γίνεται, και μου απάντησε ότι βεβαίως τα γνωρίζω. Να σας φέρω λοιπόν αυτή τη στιγμή πρακτικά τις ΔΑΕΤ τα οποία λένε ότι βεβαίως δεν ξέραμε ότι είχαμε, τι παραλαμβάναμε. Αυτά όλα τα ήξεις αφήξεις δημιουργούν καταστάσεις. Μάλιστα. Δεν πάμε λοιπόν να διεκδικήσουμε ένα Δήμο εάν δεν έχουμε σιγουριά στο τι παραλαμβάνουμε και το τι μπορούμε να κάνουμε για να λύσουμε προβλήματα. Να καταλάβω λίγο κάτι. Δεν το κατάλαβα, προφανώς δεν το κατάλαβαν και οι ακροατές μας. Σε συμβούλιο της ΔΑΕΤ υπόθηκε από την πλευρά του κυρίου Λογοθέτου ότι δεν γνωρίζαμε τι παραλαμβάνουμε. Βεβαίως. Μάλιστα. Είναι βαριά κατηγορία. Όσον αφορά, ναι, η κατηγορία είναι γεγονός. Ναι. Είναι κατηγορία εισαγωγικά, δεν είναι. Όχι, ούτε καταγγέλλω, ούτε κατηγορώ κανέναν. Μάλιστα. Στα πρακτικά λέει ότι δεν γνωρίζουμε την οικονομική κατάσταση που ήταν η ΔΑΕΤ. Μάλιστα. Η ΔΑΕΤ είναι η λουτράκια ΑΕ. Η λουτράκια ΑΕ. Είναι όχι απλά για τον κόσμο. Είναι η καρδιά του Δήμου ουσιαστικά. Δεν περίμενε ο άνθρωπος να δει αυτό που είδε δηλαδή. Όμως έλεγε ότι τα ήξερε. Ναι. Σε άλλες συζητήσεις, στο Δημοτικό Συμβούλιο κτλ. Άρα λοιπόν
Και δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Αντωνίου. Υποδείξαμε λύσεις. Οι οποίες δεν ακολουθήθηκαν. Αν πεις, σιγά, εσύ υπέδειξες λύσεις. Ναι, μου ζητήθηκε. Είπαμε κάποιες λύσεις. Δεν καθίσαμε ποτέ όμως να δούμε τα συν και τα πλήν της κάθε μιας περίπτωσης και πώς μπορούν να σωθούν κάποια πράγματα. Και αυτά γινώσανε στα μέσα του 11. Μάλιστα. Να μην πω στις αρχές του 11. Ναι. Είχα πει χαρακτηριστικά. Στο ξεκίνημα της ζωής της συγκεκριμένης δημοτικής αρχής, δηλαδή, μπορούσαν εκεί να μπουν σωστά τα θεμέλια και να προχωρήσουμε. Εάν αποδεικνύεται ότι ήταν σωστή η πρότασή μου, εγώ δεν διεκδικώ το αλάθητο. Ναι, ναι. Έτσι όμως υπήρχαν 2-3 προτάσεις. Έλεγα λοιπόν ότι, κύριε Δήμαρχε, επειδή παραλάβατε μια εξαιρετικά δύσκολη οικονομική κατάσταση, το σπουδαιότερο πράγμα που έχει να κάνει στη θητεία σας είναι να σώσετε οικονομικά το Δήμο. Μάλιστα. Και για να το σώσετε οικονομικά πρέπει να σώσετε τη ΔΑΕΤ, πρέπει να σώσετε τη σχέση μας με το καζίνο, πρέπει να σώσετε σε όπου βρείτε ότι υπάρχει μείον στα οικονομικά του Δήμου. Πώς, να τα πούμε. Δεν τα πάμε ποτέ. Δεν τα πάτε ποτέ. Έχουμε μια έκθεση ψοβόλα όμως εκεί κάπου χαμένη. Δεν ξέρω πώς, γιατί έγινε και πού αποσκοπούσε η όλη διαδικασία ενός ιδιώτη τέλος πάντων νομικού να την κάνει αυτή την έκθεση. Εσείς καταθέσατε, πήγατε καταθέσατε. Τι είναι η ιδιώτη νομικού. Α, του κυρίου Μπαλουδήμου. Ναι, του κυρίου Μπαλουδήμου. Ναι, ναι, ναι. Από εκεί δεν ξεκίνησε όλη η ιστορία. Τουλάχιστον του λέω. Δεν με αφορά που τελείωσε, ούτε ο κύριο Μπαλουδήμου με αφορά, τίποτα δεν με αφορά. Εμένα, εγώ απαντάω. Ναι, ναι, όχι. Εσάς. Νομίζω και εσάς ήταν η διασυμπάλα. Όλους έπιασε. Όλους έπιασε. Όλους όσους, κατά τη γνώμη μου, θα ήσαν οι πιθανοί πολιτικοί αντίπαλοι στις εκλογές του 2014 του κυρίου Λογοθέτη. Μάλιστα. Οπότε τους έβαλε πολύ σε μια χώρα. Έχουν συμβεί πολλά περίεργα πράγματα. Μάλιστα. Αν θέλετε να πούμε δύο πράγματα για την υπόθεση αυτή. Βεβαίως. Είναι μια από τις κλασικές ιστορίες του Δήμου μας και των Δημοτών. Αν και τον τελευταίο καιρό δεν ξέρω. Η στάση του κ. Λογοθέτη απέναντι στο καζίνο, στον χώρο τυχαίων παιχνίων, έχει τροποποιηθεί. Δηλαδή. Δεν έχω διακρίνει κάτι. Δεν ξέρω. Έχει αλλάξει. Είναι η ίδια στάση όπως ήταν την πρώτη. Της πολεμικής. Ναι. Α, ναι, βεβαίως. Δεν φαίνεται αυτό. Ζητούσαν τα κλειδιά, ίδιο. Δεν ζητούσε ο κ. Λογοθέτης. Ναι. Τώρα ζητάει τα κλειδιά. Όχι, τα πήρε. Τα έχετε. Α, έχετε κλειδιά. Α, μάλιστα. Οπότε δηλαδή, αν θέλουμε να πάμε στο χώρο του κοινοπαιχνίου, πρέπει τα κλειδιά του κ. Λογοθέτη. Τι να πω, τι μπορεί να πει κανείς. Ναι. Κοιτάξτε, η ιστορία ξεκίνησε το Μάρτιο του 2010. Μάλιστα. Δηλαδή περίπου 6 μήνες πριν από τις δημοτικές εκλογές. Ναι. Ο κ. Μπαλουδήμος τότε έκανε μία αναφορά, μηνυτήριο αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ισχυριζόμενος ότι η Club Hotel Λουτράκη, συνεταίρος μας δηλαδή στο καζίνο, δεν κάνει τις σωστές ενέργειες και δεν αποδίδει στο Δήμο αυτά τα οποία πρέπει να αποδώσει. Παραθέτοντας κάποια επιχειρήματα, κατά τη γνώμη του. Όλα αυτά δεν έγιναν γνωστά παρά μόνο πότε, την τελευταία μέρα του έτους του 2010, αφού είχε χάσει ο κύριος Γκένης εκλογές και ο κύριος λογοθέτης θα παραλάμβανε σε 2 μέρες. Μάλιστα. Την 1η Ιανουαρίου συνήθως παραλαμβάνει. Ναι, ναι. Τότε λοιπόν, και συγκεκριμένα στις 28 Δεκεμβρίου του 2010, αυτή η μηνυτήρια αναφορά, με αυτήν ενημερώθηκε το ΔΣ του, όχι το ΔΣ, πρωτοκολλήθηκε στη Λουτράκη ΑΕ. Μάλιστα. Ερωτηματικό πρώτο. Αφού ξεκίνησε από το Μάρτιο και κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο, γιατί κατατέθηκε στο πρωτόκολλο στις 28 Δεκεμβρίου του 2010, δηλαδή 9 μήνες μετά. Αφού διαπιστώθηκε ότι ο κ. Λογοθέτης ήταν ο Δήμαρχος. Μάλιστα. Εάν δεν ήταν ο Δήμαρχος ο κ. Λογοθέτης, θα είχε κατατεθεί. Λογικά, δεν το ξέρω. Μάλλον, δεν το ξέρω. Ναι, ναι. Δεύτερον, τι λέει αυτή η υπόθεση του Τσοβόλα. Λέει ότι η Club Hotel δεν αποδίδει, όπως είπα, τα χρήματα από τη λειτουργία του καζίνου και όχι από το 2% στην Λουτράκη ΑΕ. Για όποιους λόγους αυτοί ισχυρίζονται. Εγώ καλοπρόεδρετα λέω, κοιτάζοντας τα συμφέροντα του Δήμου, ότι έχει δίκιο ο κ. Μπαλουδήμος, ας πούμε. Μάλιστα. Ποιες είναι οι κινήσεις που πρέπει να κάνει η Δημοτική Αρχή. Δεν πρέπει να φωνάξει αμέσως τους συνέτερους, αφού είναι συνέτεροι, και να τους πει: ακούστε εδώ, έχω αυτό. Καθίστε κάτω να τα βρούμε. Να δούμε τι συμβαίνει, όχι να τα βρούμε, με την έννοια δηλαδή, είναι αληθές ή όχι. Ας πάρουμε ένα το επιχείρημα λοιπόν, να δούμε, είναι αλήθεια. Αυτό δεν έγινε. Παρά τις δικές μου πιέσεις, ότι πρέπει να γίνει. Ήταν το διάστημα που μάθαμε εμείς σαν δημότες, δηλαδή εδώ, ότι έχουμε ξεσηκώσει μπαϊράκι απέναντι στο καζίνο, αντί δηλαδή να υπάρχει συνεργασία
σηκώσαμε μπαϊράκι εκείνο το διάστημα, είναι αυτό. Το μπαϊράκι έχει ξεκινήσει, θα έλεγα, λίγο νωρίτερα, δεν ξέρω για ποιους λόγους, για ποιους σκοπούς, για διάφορα που ακούστηκαν, εν πάση περιπτώσει. Είπαμε λοιπόν ότι δεν μπορείτε να βγαίνετε και να κατηγορείτε έτσι. Θα πρέπει να μιλήσετε με τον συγγνώμη, με τον συνεταίρο μας. Διαφορετικά έχουμε ένα συνεταιρίκι με το οποίο τον άλλο τον λέμε κλέφτη. Άρα δεν μπορεί να σταθεί αυτό το συνεταιρίκι. Θα πρέπει λοιπόν να φωνάξετε τους ορκωτούς λογιστές, αυτούς που μέχρι τώρα έλεγχαν την εταιρεία, τη δικιά μας και του καζίνο. Να φωνάξετε τους δικηγόρους που ήσαν και τότε και τώρα και να μας πούν πόσο λόγο, πόσο αλήθεια είναι αυτά. Και μετά να δούμε τι πρέπει να γίνει, και αν αποδειχθεί ότι όντως είναι, που εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχουν βέβαια και οικονομοτέχνες, ας πούμε, για να μπορούν να δούνε τα εξειδικευμένα θέματα. Τότε να κάνουμε και αγωγή και να τα διεκδικήσουμε. Αλλά έτσι πώς πάμε. Να λέμε τον άλλο κλέφτη, και μετά πώς θα γυρίσει να το κοιτάξει το συνέδριο σας. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα και ότι θα πρέπει να κάνουν αγωγή προς το. Νομικά να τα διεκδικήσουν. Ναι, ναι. Τα χρήματα αυτά, ναι, τα οποία. Νωρίτερα βέβαια είχαν πει ότι θα πρέπει αυτό που ο κ. Μπαουδήμος λέει να το στείλουμε και σε ένα γραφείο στην Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, επιλέξαν τον κύριο Τσοβόλα χωρίς σχόλια αυτή τη στιγμή εδώ, αυτό από μέρος μου. Και ήρθε αυτή η απάντηση που ήρθε. Η οποία δεν απήχε και πολύ από αυτά που λέει ο κ. Μπαουδήμος. Συνέβησαν πάρα πολλά πράγματα τα οποία αμφισβητούμε, δηλαδή πώς γίνανε, με τι μεθοδεύσεις γίνανε, πώς ανατέθηκε, πού βρέθηκε το 15.000 που πήρε ο κ. Τσοβόλας. Δεν έγιναν δημοπραφίες, δεν έγιναν τίποτα, δηλαδή εκρυφό θα έλεγα έγιναν όλα αυτά τα πράγματα. Στην ουσία όμως έχει κινηθεί κάποιος μηχανισμός και το θέμα είναι σε εξέλιξη. Η δικιά μου όμως πεποίθηση είναι ότι όλα αυτά γίνανε ακριβώς για να βάλει στο έξω από το παιχνίδι το πολιτικό και εμένα και τον κύριο Γκιόνι και όσους ξέρω εγώ την τελευταία 20ετία που το καζίνο είναι εδώ είχαν εμπλακεί με τον ΑΒ λόγο, είτε είναι σύμβουλοι, είτε ήταν συνεργάτες κτλ. Αυτό είναι το θέμα δηλαδή. Η προσωπική μου άποψη δεν θα την πω ακόμα αν έχει νόημα αυτή η ιστορία Τσοβόλα. Εγώ δεν φοβάμαι κατάλαβα ότι δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Τίποτα. Απολύτως τίποτα. Μάλιστα. Αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω πώς θα σας βγάλει εκτός παιχνιδιού και εσάς και τον κύριο Γκιόνι, τους δύο αντιπάλους του αυτή τη στιγμή, επισήμως. Δεν ξέρουμε πώς θα τροποποιηθεί το πράγμα. Κοιτάξτε, αυτό κυκλοφόρησε πάρα πολύ στην πόλη. Ναι. Το κυκλοφόρησαν, δεν κυκλοφόρησε μόνο του. Ναι. Να τολμήσω να πω τη λέξη, δηλαδή ότι είναι απατεώνας ο Παύλος, είναι απατεώνας ο Γκιόνις, ας πούμε, με αυτή την έννοια. Μου επιτρέπετε. Όχι, δεν είπαν αυτό, βέβαια. Δεν είπαν αυτό. Είπαν όμως ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι υπόδικοι. Μάλιστα. Υπόδικο δεν είναι κανείς, επειδή κάποιος δικηγόρος κατέδωσε κάτι και είπε ότι ήθελε. Μα εκεί δεν σας κατηγορούμε ποσά, ούτε σας τον κύριο Γκιόνι ότι πήρατε 10.000, 15, 5 δραχμές, 10, 15 δραχμές. Δεν θα τολμούσα να το κάνω. Αυτό, πώς άρα, το κάνω, άρα αυτό. Πώς είστε υπόδικος εσείς. Ότι εμείς με τις ενέργειές μας δεν προειφορήσαμε τα δικαιώματα που είχε, τα συμφέροντα που είχε ο Δήμος και τα αφήσαμε ελεύθερα να τα εκμεταλλεύεται το καζίνο. Άρα λοιπόν μπορεί και εμείς ένα μέρος ίσως να τα έχουμε βάλει στην τσέπη μας. Πού ζούμε, στην εποχή αυτή ζούμε. Ωραία. Όλα αυτά τα χρόνια που ήσασταν εσείς δήμαρχος και μετά ακολούθησε και ο κύριος Γκιόνις, είχατε πρακτικά στην τότε, στη σημερινή Λουτράκη ΑΕ. Βεβαίως. Είχατε πρακτικά. Βεβαίως. Ηχογραφημένα δεν είχαμε. Δεν είχατε ηχογραφημένα. Ναι, οπότε εντάξει, το Δήμο δεν είχε όταν πήγαμε. Μάλιστα. Ωραία. Αυτό δεν έχει καμία σημασία. Πρακτικά εκρατούντο. Κρατούσατε. Οπότε πώς μπορεί κάποιος να κατηγορήσει για κάτι αφού υπήρχαν πρακτικά. Μπαίνατε μέσα, καλησπέρα, καλησπέρα, είναι τάδε του μηνός, ξεκινάει στην ευρίαση και γράφατε όλα αυτά που λέγατε. Και επί εποχή σας. Και επί εποχής του κύριου Γκιόνι, άρα πού μπορεί να χάθηκαν τα λεφτά. Μόνο και αυτό. Ότι υπήρχαν συνεχώς ελεκτές, ορκωτοί ελεκτές, οι οποίοι δίνανε αναεξάμεινο εκθέσεις των πεπραγμένων της κίνησης που γίνεται, της χρηματορροής που έχει η κοινοπραξία του καζίνου, έτσι. Και μας έλεγαν ότι αυτά θα πρέπει να πάρετε στο τέλος του τέλους της σεζόν, ας πούμε, κτλ. Και τις αμφισβητήσεις ταυτόχρονα που κατά τη γνώμη τους έγραφαν. Και θα μπορούσαμε και εμείς να τα διεκδικήσουμε, να αμφισβητήσουμε κτλ. Αυτά πώς, ας πούμε, θα γίνεται, δηλαδή δεν καταλαβαίνει κανείς πού μπορεί να σταθεί μια τέτοια κατηγορία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ πιστεύω ότι αυτός ο μύθος θα καταρρεύσει και θέλω πάρα πολύ να δω τι θα πούνε μετά αυτοί οι οποίοι σκοπίμως προβάλλουν συνεχώς αυτό το θέμα. Αυτοί οι οποίοι είτε μέσα από εφημερίδες είτε μέσα από blogs ή και προφορικά
συνεχίζουν να λένε κάποιους ότι δεν κοιτάξαν τα συμφέροντα του Δήμου, ότι είναι προδότες, ότι είναι τώρα, τον πάλι. Μετά σας λέω ότι θα είναι σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και δεν θα φταίμε εμείς. Γιατί νομίζω ότι ο κάθε δημοσιογράφος, χωρίς να προσπαθώ εγώ να δώσω κατευθύνσεις, θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Θα πρέπει πάρα πολύ να ελέγχει και να διασταυρώνει τις πληροφορίες που λέει και τη στιγμή που τις αποτυπώνει στο χαρτί. Πώς θα γίνει, δηλαδή, σήμερα λες αυτά. Εγώ δεν έχω τρόπο να αμυνθώ, γιατί το θέμα είναι ήδη στη δικαιοσύνη. Θα πρέπει δηλαδή αύριο να μου ζητήσει ένα συγγνώμη και τα 3 χρόνια που με κατακεραυνώνεις ή δεν με αφήνεις να προχωρήσω σε αυτό που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσω σε αυτή την μικρή πολιτική διαδρομή. Θα έρθεις και με ένα συγγνώμη, θα μου ζητάς στα σκαλιά του δικαστηρίου να τελειώσει το θέμα και αφού δώσουμε την υπογραφή μας θα κατεβείς στα σκαλιά και μετά θα μου τζώνεις. Γιατί συμβαίνουν και αυτά, κύριε Αντωνίου. Καταλάβατε. Αφού γίνανε ό,τι γίνανε, έχουμε φτάσει εκεί που έχουμε φτάσει. Μετά λέει συγγνώμη, λέει να υπογράψω ένα χαρτί. Και αφού την υπογράφεις και το πας στο δικαστή, φεύγει και μετά σε βρίζει. Λοιπόν, αυτά τελειώσανε, δεν έχει τέτοια. Έτσι, γιατί έχουμε κι εμείς μια παρουσία, έχουμε κι εμείς μια αξιοπρέπεια, έχουμε κι εμείς μια οικογένεια, έχουμε κι εμείς ένα όνομα, εν πάση περιπτώσει, Α ή Β, δεν έχει σημασία. Και είστε και υποψήφιος για την επόμενη σήμερα που με ενδιαφέρει. Δεν είμαι έτοιμο να σα απαντήσω. Δεν είστε. Εγώ θεωρούσα ότι θα το λέγαμε αυτό. Ότι... Δεν είμαι έτοιμο να σα απαντήσω. Δηλαδή, δεν ξέρετε αν θα κατέβετε στις επόμενες εκλογές εσείς, όχι ο συνδυασμός σας, εσείς προσωπικά, ας πούμε, ηγούμενος του συνδυασμού. Κοιτάξτε, εγώ μιλάω προσωπικά. Ο συνδυασμός θα συναχωρήσει πολύ κόσμο. Θα συνέλθει. Έχει ταυτιστεί το Λουτράκι με εσάς και με τον κύριο Γιόνι, βέβαια. Ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αλλά πρέπει να δω κάποιες παραμέτρους για να μπορώ να απαντήσω, οι οποίες σύντομα θα τις έχω υπόψη μου και θα μπορώ να απαντήσω σχεδόν πριν το καλοκαίρι. Το φετινό καλοκαίρι, για τώρα μιλάμε. Βέβαια, δηλαδή... Το χρόνο θα έχουν τελειώσει οι εκλογές. Ναι, γι' αυτό λέω. Μάλιστα. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε αν ο Παύλου θα είναι υποψήφιος στην επόμενη. Όχι, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Δεν μπορώ να το πω με σιγουριά. Σας ενοχλεί κάτι, δηλαδή πιστεύετε ότι και να καταφέρετε να βγείτε κερδισμένος σε αυτήν την εκλογική διαδικασία του επόμενου καλοκαιριού, δεν θα καταφέρετε να ορθοποδήσετε το Δήμο και πάλι? Αυτό είναι ή κάτι προσωπικό το οποίο και σταματάμε να το κουβεντιάσουμε? Όχι, όχι, δεν είναι θέμα προσωπικό. Όχι, εγώ δεν είμαι από αυτούς που λένε προσωπικά θέματα για να αποφεύγουν πράγματα. Μάλιστα. Εγώ σας λέω το εξής, ότι η κατάσταση που βρίσκεται ο Δήμος είναι εκτρή, είναι σε άσχημη, πάρα πολύ άσχημη κατάσταση. Κάνετε κάτι στα δημοτικά συμβούλια, κύριε Παύλου? Όντως είναι άσχημη η κατάσταση. Δηλαδή, πάνω το ότι μπορεί να μαλώνει για τον άνθρωπο τον Β' λόγο, για την Χρυσή Αυγή. Μα μαλώνουμε στα δημοτικά συμβούλια για την Χρυσή Αυγή, μαλώνουμε και. Δηλαδή, ο εν λόγω δημοσιογράφου ζήτησε το λόγο, δεν μίλησε. Τέτοια πράγματα είναι, καταλαβαίνετε. Δεν μιλάμε για την ουσία. Γνωρίζετε το θέμα που έγινε στη λίμνη τη Βουλιαγμένη με τη διάνοιξη, αυτή την τεράστια διάνοιξη που έγινε στην είσοδο. Κύριε Δονίου, το διάβασα και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Στενοχωρήθηκα γιατί όχι μόνο θα μπαίνουν πλέον μεγαλύτερα σκάφη με κίνδυνο ρήπανση τη περιοχή. Αλλά δεν νομίζω ότι η λίμνη ήταν αυτό που χρειαζόταν αυτή την εποχή. Το οποίο δεν ξέρω αν πήραν και άδεια. Α μην σταθούμε τώρα αυτά διαδικαστικά. Νομίζω ότι έπρεπε να γίνει και δεν είναι τυχαία που εμεί 12 χρόνια δεν τολμήσαμε ποτέ. Κάναμε ένα καθαρισμό για να μπορούν να μπαίνουν οι βάρκε στα πολύ μικρά κτλ. Και αντισταθήκαμε σε όποια πρόταση τότε για διαπλάτινση και εκβάθινση αυτού του διάβλου. Νομίζω ότι είναι λάθος ενέργεια. Δεν το είδα, δεν το έχω πάει εδώ. Δεν έχετε πάει. Από ό,τι διάβασα. Απλά το διαβάσατε. Δεν σας ενημέρωσε κάποιος συνεργάτης σας ότι ας πούμε συμβαίνει αυτό? Δήμαρχε, πήγαινε, δεν σκέφτηκα. Όχι, 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 γιατί δυστυχώς έλειπα και ένα μήνα. Ναι. Και εγώ δεν ήξερα μάλιστα και από τον αέρα είπα ότι δεν ήσασταν παρόν στο συμβούλιο που συζητούσαν και για το ΣΠΑ. Και μετά με πληροφόρησε φίλος και συνεργάτης ότι λείπατε στο εξωτερικό για υπηρεσιακή υπόθεση. Εκεί είχαμε ένα δημοτικό συμβούλιο πάλι το οποίο ολοκληρώθηκε, τελείωσε χωρίς να βγει μια απόφαση. Κοιτάξτε, επειδή με ρωτήσατε τώρα, η κατάσταση λοιπόν στο Δήμο είναι εξαιρετικά δύσκολη. Σας πήγα λίγο στο θέμα του ΣΠΑ. Ναι, θα πάμε και εκεί στο ΣΠΑ. Πιστεύω όμως ότι για να μπορέσει να επανεκκινήσει ο Δήμος, επανεκκίνηση χρειάζεται ο Δήμος, θα πρέπει να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι θα είναι μακριά από κόντρες, μακριά από φωνές και να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα άτομα τα οποία... κύριε Παύλου? Το πρώτο. Είναι αυτονόητο, δεν το πω. Ναι, γιατί... Ναι, είναι αυτονόητο. Καμιά φορά ξέρετε τα... Α, αυτονόητο, αυτονόητο. Μάλιστα. Και να σκύψουν πάνω στο πρόβλημα άνθρωποι που γνωρίζουν, μια ομάδα ανθρώπων, η οποία θα μπορέσει
ή θα προσπαθήσει μάλλον να ξαναφέρει το Δήμο στα σωστά μονοπάτια του. Mm-hmm. Δεν ξέρω εάν δεν υπάρξει αυτή η ομάδα, εγώ μόνος μου τι θα μπορούσα να κάνω. Άρα γι' αυτό μου είπατε προηγουμένως ότι δεν είστε ακόμα έτοιμος να απαντήσετε. Ναι. Ναι. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση. Εξαιρετικά δύσκολη. Mm-hmm. Και να σου πω και κάτι. Εγώ δεν έχω να κερδίσω κάτι. Mm. Προσωπικά, αν θα το πάμε, γιατί θα πει κανείς πάει προσωπικά. Ναι, πάει προσωπικά. Πάει προσωπικά γιατί με μια πορεία η οποία κοινά ομολογείται ότι δεν ήταν κακή. Να μην πω εγώ ότι ήταν η πολύ καλή πορεία της 12ετίας μου. Mm. Ήταν μια καλούτσικη πορεία. Έτσι. Mm. Mm. Με όποια ιστεροφημία υπάρχει. Γιατί εγώ να μπω μέσα σε αυτή τη διαδικασία τώρα και να προσπαθήσω να βγάλω τάπητα από τον άλλον. Συγγνώμη, εντός εισαγωγικών η λέξη. Ναι. Βέβαια, των πολιτικών, έτσι. Ναι, των πολιτικών, σωστά. Βέβαια, σας κατηγορούν σε εισαγωγικά ότι είχατε τόσα πολλά χρήματα και κάνετε τόσα λίγα. Θα μπορούσατε να κάνετε πολλά περισσότερα. Ναι, αυτό θέλει συζήτηση με οποιονδήποτε έχει μια διαφορετική άποψη. Ναι, ναι. Εγώ θα σας πω κάτι. Όταν παίρνεις μια κυρία η οποία είναι εξυπόλυτη και δεν έχει τις βασικές ανάγκες, δεν θα πάω να τις βάλεις make-up. Δεν είχε φτιάξει ο Γιωτάκης κάποιες υποδομές όταν λάβατε, κάποια σχέδια δεν υπήρχαν, ας πούμε, τα οποία και... Σε μελέτες. Ναι, σε μελέτες. Βεβαίως. Άρα δεν ήταν ξυπόλυτη. Όχι, θα σας πω εγώ. Είχε πρίκα. Υπήρχε μελέτη, ναι, για την Blasiot. Mm-hmm. Βλέποντας ότι εκεί θα γίνει καζίνο. Μάλιστα. Στην τετραετία αυτή είμαστε και εμείς σύμφωνοι με τον κύριο Γιωτάκη. Εγώ δεν λέω την δική μου η μελέτη, είναι του κύριου Γιωτάκη. Ο κύριος Γιωτάκης λοιπόν τον Οκτώβριο του 1994 απέχασε τις εκλογές. Ήδη είχε προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό για ενδιαφερόμενους για να κάνουν την επένδυση του καζίνο, έχοντας υπόψη του αυτό που ο Μητσοτάκης είχε πει τότε, ότι ερχόμενος εδώ, ότι η πρώτη άδεια του καζίνου θα γίνει στο Λουτράκι, και όντως το Λουτράκι είχε πάρει σαν χώρος, έτσι, άδεια λειτουργίας καζίνου. Αλλά η εταιρεία, η οποία η Αμερικάνικη τότε, η οποία είχε σχεδόν όχι υπογράψει, αλλά είχαμε συνεννοηθεί, εν πάση περιπτώσει, μα δεν είχαμε υπογράψει, έφυγε. Τον Οκτώβριο μήνα. Δηλαδή στις εκλογές του Οκτωβρίου, ο κ. Κιτάκης δεν είχε εταιρεία για το καζίνο. Αυτά τα οποία έλεγε προεκλογικά. Και δεν το έλεγε ψέματα άνθρωπος. Όντως την είχε προεκλογικά. Όμως αυτοί θεώρησαν ότι ήταν πολύ δυσμενής για αυτούς η σύμβαση και αποχώρησαν. Στο διάστημα λοιπόν από τον Νοέμβριο μέχρι την 1η Ιανουαρίου που αναλάβαμε εμείς, προσπαθήσαμε μαζί με τον Γιάννη Γιωτάκη, με την τότε διοίκησή του Μπασφιετός και εμείς από δίπλα, να βρούμε έναν άλλον επενδυτή. Δεν κατέφυγε δυνατόν. Και αυτό το βάρος έπεσε στους ώμους μας από την 1η Ιανουαρίου και μετά. Μόλις αναλάβατε ουσιαστικά πρώτη φορά. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν το θεμέλιο της οικονομικής ανάτασης του τόπου, γιατί το καζίνο όντως έτσι ήταν, όχι μόνο από χώρο, από θέσεις εργασίας, αλλά και τα οικονομικά του Δήμου. Το φέραμε εμείς υλοποιώντας τη μελέτη του Γιάννη του Γιωτάκη, έτσι, και άρχισαν να προχωρούμε. Από εκεί και πέρα είχε ξεκινήσει το αποχετευτικό σύστημα των λιμάτων, των ακαθάρτων δηλαδή, στην παραλιακή ζώνη του Λουτρακίου. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα όμως, το οποίο και δεν λειτουργούσε, έτσι, είχε μείνει στάσιμο. Από εκεί και πέρα αποχετευτικό δεν υπήρχε. Υπήρχαν κάποιες κινήσεις του Μάνου του Μαυρογόνατου για χρηματοδότηση υπόλοιπων τμήματων στην πόλη, τα οποία αμέσως τα εκμεταλλευτήκαμε και δημιουργήσαμε κι άλλες προϋποθέσεις για να πάρουμε κι άλλα. Έτσι λοιπόν κατασκευάστηκε το αποχετευτικό των λιμάτων σε όλη την πόλη πλέον και στον κεντρικό ιστό. Ταυτόχρονα κατασκευάστηκε το υπόγειο αποχετευτικό των βρόχινων νερών, τα οποία πνίγανε την πόλη. Παραλάβαμε μια πόλη η οποία έφτανε μέχρι το ΣΠΑΚ και ένας συνοικισμός, Νεάπολη όπως λέμε, ήταν ένα απομονωμένο κομμάτι κάπου που για να πάει κανείς τη νύχτα κινδύνευε η ζωή του ανάμεσα στους πυκλοδάφνες και στους δρόμους που ήταν σκοτεινή. Και παραλάβαμε αυτή την πόλη. Τι θα έπρεπε να κάνουμε δηλαδή, θα έπρεπε να την συνεφέρουμε, να την ανεβάσουμε. Άρα λοιπόν οι υποδομές ποιες ήταν. Δεν σας κατηγορείς κανένας γιατί κάνατε έργα. Σε καμία περίπτωση δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο τουλάχιστον, έτσι, κυκλοφορώντας στο Λουτράκι. Όχι, εδώ τις προτεραιότητες. Ναι, ναι, ναι. Η προτεραιότητα του κ. Αντωνίου ήταν η οικονομική κατάσταση του Δήμου. Έτσι, αυτή η ανάταση που είπα. Ταυτόχρονα ήταν οι υποδομές του Δήμου και μετά έγινε η αναπλάσεις των χώρων. Μάλιστα. Αυτή η πορεία δεν μπορούσε κανείς να την αμφισβητήσει και να γίνει διαφορετικά. Το ίδιο διάστημα σχεδιάζονται.
το υδροθεραπευτήριο, mm-hmm. σχεδιάζεται το κολυμπητήριο, mm-hmm. το προπονητικό κέντρο, το οποίο τελικά έμεινε σαν ανάπλαση του κλειστού γυμναστηρίου και του Θοδίου Σταδίου, το οποίο ξέρετε ήταν με χώμα και έγινε όπως έγινε, εν πάση περιπτώσει. Το συνεδριακό. Το συνεδριακό, υποχρέωση βεβαίως των επενδυτών. Η παραχώρα δεν είχε μια σχέση με την παραχώρα την οποία παραλάβαμε. Mm-hmm. Και μην ξεχνάτε, το 1998 προσθέθηκε και η περιοχή της Ιστμίας σε εμάς, mm-hmm. που και αυτή έλαβε, ας πούμε, την ευεργεσία, αν θέλετε, mm-hmm. την υποχρέωση, ποια ευεργεσία, κάναμε το δεύτερο ευεργεσία, mm-hmm. την υποχρέωση του Δήμου να αναπλάσει και την περιοχή αυτή. Mm-hmm. Όλα αυτά πιστεύετε ότι ήταν χρήματα τα οποία περίσευαν. Ήταν χρήματα τα οποία είχε ανάγκη η περιοχή, mm-hmm. για να μπορεί ο δημότης να περπατάει στο πεζοδρόμιο, να έχει φωτισμό, mm-hmm. να είναι ασφαλής, mm-hmm. και να ζει σε μια ελκυστική πόλη. Το μόνο που δεν κάναμε, mm-hmm. ήταν η παραλιακή ζώνη. Και δεν το κάναμε επίτηδες. Γιατί πιστεύαμε ότι πρώτη προτεραιότητα έχει ο δημότης, ο οποίος ζει στη γειτονιά, mm-hmm. και δεν μπορούμε κι εμείς, σαν τους προηγούμενους δημάρχους, συνέχεια στην παραλία, στην παραλία, στην παραλία. Όχι. Άρα λοιπόν όλα αυτά ήταν με προτεραιότητες, ιεραρχικά δηλαδή, φτιαγμένο ένα πρόγραμμα, το οποίο έπρεπε να ακολουθήσουμε. Και το ακολουθήσαμε. Σκεφτήκατε ποτέ, σταδιακό, το ζητώ συγγνώμη. Και να τελειώσω και κάτι άλλο, ναι, ναι. με επιτρέπετε ένα λεπτό. Ναι, ναι, αυτό φάνηκε γιατί η τετραετία 2003-2006, mm-hmm. εκεί συσσωρεύτηκαν τα μεγάλα έργα. Mm-hmm. Εκεί ήρθαν να υλοποιηθούν, αφού είχαν τελειώσει οι υποδομές. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν ήρθε ο Περιφερειακός, mm-hmm. για τον οποίο αγωνιζόμαστε από το 1997, mm-hmm. από την εποχή Ματζίκου. Αυτό είναι της περιφέρειας, της Δομαρχίας τότε. Ναι, αλλά τι θα κάνει η περιφέρεια αν δεν είμαστε εμείς ότι κινούμεθα. Εμείς το κινούσαμε αυτό, mm-hmm. από τον κύριο Μανολάκη, mm-hmm. με τον κύριο Ματζίκο τότε στην περιφέρεια. Mm-hmm. Εμείς κάναμε τις απολετριώσεις, mm-hmm. εμείς κινήσαμε τα νήματα, mm-hmm. και εν πάση περιπτώσει υλοποιήθηκε το 2004 με τον ερχομό της κυρίας Σαβούρη. Mm-hmm. Έτσι. Αυτές όλες οι κινήσεις ήρθε να βρει και έτοιμο ο κύριος Γιάννης. Σήμερα βέβαια, κάναμε τον περιφερειακό. Καλά κάνατε, δεν έχει σημασία ποιο το κάνει. Σημασία είναι το έργο. Καλά, μην παίρνουμε στη διαδικασία. Ναι, ναι. Με τις κορδέλες έχετε ένα θέμα. Όχι εσείς, ο κ. Γιάννης και εσείς δηλαδή. Αν εξαιρέσετε το Δημαρχείο, κορδέλα δεν έκοψαμε ποτέ. Θέλω να σα κάνω ένα έργο. Τόσο που γίνανε. Ναι. Έτσι. Ναι. Άρα λοιπόν, υδροθεραπευτήριο, κολυμπητήριο και όλες αυτές οι συζητήσεις περί περιφερειακού, το λέω νεκροταφείο τώρα το τελειώσανε. Όλα αυτά. Ήσαν έτοιμα να υλοποιηθούν την τραετία η οποία θα ξεκινήσει το 2006, mm. και βεβαίως εγώ δεν είχα σκοπό να προχωρήσω, μάλιστα. ακόμα στο Δήμο. Mm. Τελείωνα μια φάση, ας πούμε, ξέρω, mm. καλύτερο Δήμο. Mm. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Mm-hmm. Πάντως η εικόνα που υπάρχει είναι ότι υπήρχε μια μαγιά που την πήρατε εσείς από το Γιωτάκι, υπήρχε το φτιάξτε, το προχωρήσατε αρκετά. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι το προχωρήσατε. Αφήσατε κάτι το οποίο ο Γιόνης το προχώρησε και φτάσαμε πλέον στο 2011, όπου ανέλαβε και ο λογοθέτης. Και ό,τι είχατε φτιάξει, συγγνώμη για το γέλιο, αλλά δηλαδή, ό,τι υπήρχε, όποια υποδομή υπήρχε και από τους παλαιότερους δημάρχους που ίσως να μην θυμάμαι εγώ τα ονόματά τους τώρα, θα θυμάστε καλύτερα εσείς, κατέρευσαν. Θέλετε το νερό, το Ιαματικό, κατέρευσε. Το νερό της Πέψη, έκλεισε. Τι άλλο, έχει μείνει κάτι όρθιο. Κοιτάξτε. Γιατί διαφωνείτε, έχει μείνει κάτι όρθιο. Θα σας πω. Η παραλία που λέτε ότι δεν τη φτιάξατε και μπήκατε στο εσωτερικό της πόλης και καλά κάνατε. Γιατί όντως έπρεπε να δημιουργηθεί η σωστή υποδομή και να μείνει η παραλία για μετά. Και η παραλία αυτή τη στιγμή είναι κατελεσμένη. Δηλαδή, ακόμα και το καζίνο να δούλευε και να ήταν στις καλές του εποχές, είναι αποκομμένο από το υπόλοιπο Λουτράκι. Από την Μελίνα Μερκούρη, από το ποτάμι που κατεβαίνει, μέχρι να φτάσουμε στο Κοκκούν, είναι τρεις πλάκες είναι όλο το πεζοδρόμιο. Το έχω συζητήσει και με άλλους. Και με τον κύριο Γιόνη, και με τον κύριο Λογοθέτη, και με τον κύριο Πετρίτση, υποψήφιο της Αντιπολιτεύσεως, υποψήφιο δήμαρχο. Γιατί να είναι έτσι τα πράγματα αυτά, αυτό είναι το έσοδό μας. Από εκεί περιμένουμε χρήματα, όπως πολύ σωστά είπατε. Εγώ δεν περιμένω χρήματα από την Motor Oil, άσχετο που ο κύριος Λογοθέτης λέει ότι η Motor Oil είναι κομμάτι του Δήμου. Μα δεν περιμένω. Μακάρι να μπορούσε να φύγει και αύριο το πρωί. Ξέρω ότι δεν μπορεί να φύγει. Μακάρι να μπορούσε να φύγει. Αλλά δεν έχουμε κάνει κάτι. Θα προσθέσω κάτι. Ναι, βεβαίως. Για να μπορέσουν αυτές οι τρεις πλάκες να πεζοδρομηθούν στην ολοκλήρωσή της. Μάλιστα. Θα πρέπει να προχωρήσει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Μάλιστα. Η μελέτη εφαρμογής του Γενικού Πολεοδομικού, mm-hmm. Σχεδίου στην περιοχή αυτή. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει απολετριώσεις και σημαίνει κινήσεις οι οποίες έπρεπε να είχαν γίνει ήδη προπολού. Mm-hmm. Μην ξεχνάμε ότι το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο ο κ. Γιόνης το έφερε πίσω το 2009. Mm-hmm. Πήγε και είπε ότι χρειαζόμαστε ένα άλλο Γενικό Πολεοδομικό, mm-hmm. Σχέδιο και όχι αυτό που είναι εγκεκριμένο από το 2003. Mm-hmm. Αυτό καθυστερεί και αυτό. Δεν φταίει ο λογοθέτης. Mm-hmm. Δεύτερον. Μην ξεχνάμε, mm-hmm.
ότι το 2002 η απόφασή μας να φτιάξουμε τον παραλιακό πεζόδρομο από το λιμάνι μέχρι τους Καταράκτες, mm-hmm. δεν ξέρω αν το θυμόσαστε ή αν το έχετε ακούσει εσείς, mm-hmm. Ανεστάλλει από το Συμβούλιο Επικρατείας μετά από προσφυγή mm-hmm. της αντιπολίτευσης τότε, του κ. Δρίτσα, του κ. Γκιόνι και του οι οποίοι mm-hmm. τεχνικώς έκαναν την προσφυγή, τελικά mm-hmm. απέθαναν και το κάνανε κάποιοι άλλοι της περιοχής, mm-hmm. για να μην φανούν αυτοί. Mm-hmm. Mm-hmm. Έτσι, λοιπόν, το έργο αυτό δεν υλοποιήθηκε, το οποίο θα ήταν έργο που νοήθηκε το Δήμο μας, να ενώσει κανείς παραλιακά mm-hmm. το σημερινό λιμάνι με τους Καταράκτες, mm-hmm. με την Αγία Ανδρέα, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα έργο το οποίο μετά το υποσχέθηκε και ο Γιώργος, αφού κατάλαβε την κάφα, mm-hmm. αλλά ποτέ δεν το προχώρησε. Mm-hmm. Διαφοροποιώντας κατά κάποιο τρόπο τη μελέτη. Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά είναι ζημίας για τον τόπο. Mm-hmm. Και δεν έχει σημασία αν το κάνει ο Παύλη, το κάνει ο Γιώργος, το κάνει ο λογοθέτης. Σημασία έχει ότι ο τόπος έχασε. Mm-hmm. Και αυτό πρέπει να το σημειώνουμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, επειδή κάποιος ο δημοσιογράφος αρέσκεται να μιλάει πολιτικό συνέδριο του λογοθέτη, mm-hmm. ας λέει ό,τι θέλει. Εγώ όμως νομίζω ότι είσαστε πάρα πολύ αυστηρός με το χαρακτηρισμό για τον κύριο λογοθέτη. Και να σας πω γιατί το λέω. Βεβαίως δεν έχει δείξει δείγματα σωστής διοίκησης. Είμαι συμφωνώ εγώ λέτε αυστηρός με τον κύριο λογοθέτη. Ναι, όπως το είπατε λίγο πριν, όπως αναφέρατε για μερικά έργα και τέλος το ένα, τέλος το άλλο. Ναι. Αυστηρός, μάλιστα, για να ακούσω γιατί είμαι αυστηρός με τον κύριο. Ναι. Όταν λέτε τελείωσε επί των ημερών του, δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ας πούμε. Άμα το ΙΚΑ τώρα αποφασίσει ότι έχει να φύγει, εμείς μπορούμε να το κρατήσουμε. Δεν λέω ότι θα πρέπει να κάνουμε ενέργεια, ναι, θα ξεσηκώσουμε 22... τον τόπο κτλ. Ναι. 22 του μηνός φεύγει το ΙΚΑ. Ναι. Είναι επίσημα ανακοινωμένο. Δεν φταίει ο λογοθέτης, φταίει η κυβέρνηση για αυτό το πράγμα. Πώς θα γίνει δηλαδή η διοίκηση του, η κεντρική του ΙΚΑ. Μάλιστα. Γιατί θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει όλα... λογοθέτης για το ΙΚΑ. Εντάξει, εγώ το έφερα παράδειγμα γιατί ξέρω ότι φεύγει αυτές τις μέρες. Κοιτάξτε κύριε Πάπη, δηλαδή, 12 χρόνια που ήσασταν δήμαρχος, αντιμετωπίσατε πάρα πολλές δυσκολίες, πολλά σκουλίκια, πολλούς κατζόχυρους κλπ. Να βγαίνουν μπροστά σας. Τα λέω έτσι μεταφορικά. Και δεν σταματήσατε, προσπαθήσατε και φτάσατε εκεί που φτάσατε. Μπορεί να λένε κάποιοι λάθος έκανε ο Παύλου, μπορεί να λένε κάποιοι άντε να ξαναβγεί ο Παύλου δήμαρχος κλπ. Κλπ. Έτσι, να τα βλέπουν τα πράγματα έτσι. Εδώ δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι ο κύριος λογοθέτης φταίει που φεύγει το ΙΚΑ, αλλά μπορείς να βάλεις ένα τουβλάκι και να πεις να μην φύγει. Μπορείς να βάλεις ένα τουβλάκι εκεί και να πεις δεν θα φύγει. Θα του πεις το αλουνού γιατί είναι ιδιώτης επένδυτης, είναι εταιρεία η Πέψη. Και σου λέει τα μαζεύω και φεύγω. Μα γιατί τα μαζεύεις και φεύγεις. Και σε συζητήσεις που κάνετε και στο Λουτράκι ΑΕ και δεν τις δημοσιοποιείτε γιατί είναι εταιρεία η ΑΕ η Λουτράκι. Καλά, αυτό είναι άλλο. Ναι, είναι κακό. Εντάξει, σωστά είναι κακό. Μα δεν είναι, είναι η εταιρεία του. Και εγώ είμαι σαν δημοτική. Είναι δημοτική είμαι... εταιρεία και πρέπει όχι, και εσύ. Και οι τηλεοράσεις θα πρέπει να κάνουν. Αυτό ακριβώς. Αλλά δυστυχώς δεν παίρνουν. Λοιπόν, άρα στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορείς να πεις ότι ο λογοθέτης φταίει που φεύγει το ΙΚΑ, αλλά λογοθέτης μπορεί να βάλει πλάτη όπως έχει πει κάποια στιγμή και να σταματήσει κάτι να μην προχωρήσει. Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν μπορεί λοιπόν να καταστρέφεται το Λουτράκι και να έχει καταντήσει μια πόλη του Σουβλατζίδικου έτσι, και τίποτα παραπάνω και να προσπαθούμε να κάνουμε υποδομές. Όταν εγώ κατήργησα τα Σουβλατζίδικα, το συγγνώμη για το εγώ, ναι. Για μέσα στην πρότασή μας ναι. δηλαδή για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της πόλης, βάλαμε το τρίγωνο από Μερκούρι μέχρι τους Καταράκτες mm-hmm. και μια περιφέρεια mm-hmm. ότι απαγορεύονται κάποιες. Επιχείρηση και εκείνη. Γραφεία τελετών, ξέρω εγώ, mm-hmm. ψαράδικα. Mm-hmm. Μα πρέπει να είναι το σχήμα, έχει το ψαράδικο δίπλα εκεί. Ωραία. Δεν έχουμε ψαράδε τίποτα άλλο. Mm-hmm. Ναι. Όχι άλλα σουβλατζίδικα. Όχι, ούτε με τα σουβλατζίδικα έχουμε τίποτα. Προ Θεού. Είπα χαρακτηριστικά, όχι άλλα, δεν το κάνουν λιμαριά το Λουτράκι. Ναι. Έμεινε αυτό πλέον. Έτσι. Μάλιστα. Τώρα τα επιτρέψαν όλα. Ναι. Τα επιτρέψαν γιατί δυστυχώς και εδώ επικρατεί αυτή η ψήφος, η ψηφοθυρία. Που μην χάσουμε την ψήφο, α πούμε. Αυτό που κατέστρεψε την Ελλάδα. Αυτό πονάει και το Λουτράκι αυτό. Δεν μπορούμε λοιπόν να παίρνουμε αποφάσεις που αποκλίνουν από το σωστό γιατί είναι φίλος μας ο ένας ή γιατί ο άλλος μας ψηφίζει και αν κάνουμε αυτό δεν θα μας ψηφίσει. Γιατί έχουν συμβεί αυτά και επί των ημερών μου. Ναι. Έτσι. Ναι. Σας έχουν χαρακτηρίσει σαν δήμαρχο του νερού εσάς. Δηλαδή. Τα νερά της παροχής των νερών, ας πούμε, που είχαν καταστραφεί. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, και αυτό όμως ναι. το κάναμε ναι. εφόσον είχαμε καλυφθεί από τον νόμο. Ναι. Και εφόσον υπήρχε πάρκια νερού. Mm-hmm. Ωραία. Γίνανε λοιπόν μετρήσεις, γίνανε mm-hmm. υδρογεωλογικές μετρήσεις, mm-hmm. έγινε το ισοζύγιο του νερού mm-hmm. από το ΙΓΜΕ, είδαμε τι επάρκειες έχουμε, mm-hmm. κάναμε ερωτήματα, μας απαντήσανε και εφόσον ο νόμος το επέτρεπε, δεν ξέρω γιατί δεν μπορούσαμε, εφόσον τεχνικά μπορούσαμε να το κάνουμε, να μην δίναμε νερό. Αυτός είναι ο λόγος. Mm-hmm. Το νερό είναι κοινό αγαθό. Mm-hmm. Είναι ωφέλιμο αγαθό. Mm-hmm. Τι ναι. να λέει, μην ξεχνάτε άλλωστε. Ότι την εποχή αυτή που δώσαμε το νερό ήταν η ίδια περίοδος που χάσαμε και τις εκλογές.
Άρα μην το μετράμε. Δεν το σέτω τόσο πολλά υδρόμετρα. Α, αστείευες τώρα. Λοιπόν, αστείευομαι. Ναι, βέβαια. Θέλει κανείς τώρα με πρώτη Κυριακή το 2002 τις εκλογές και το 2006 έχοντας δώσει και αυτά τα νερά τα οποία τα δικαιούνται οι άνθρωποι. Σε βάση του νόμου δεν θα έπρεπε να κερδίσουμε τις εκλογές, να τις χάσουμε. Άρα δεν μετράει πάντα έτσι. Ωραία. Αφήστε με εγώ να λέω. Επίσης, όσον αφορά το θέμα του κυρίου λογοθέτη, μάθαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο από τον κύριο Κακαβά ότι ο σταθμός, ο αστυνομικός σταθμός που λειτουργεί στο Λουτρέκι θα φύγει. Τελευταία ώρα το έφερε ο κύριος Κακαβάς. Δεν θα έπρεπε να το φέρει η Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή έπρεπε να το ήξερε και να έχει κάνει τις ενέργειες. Άρα βλέπετε εκεί, ότι δεν έχει φωνάζει. Εκεί περίμενω εγώ να δω. Γιατί αν αύριο μας βγάλει ένα χαρτί ο λογοθέτης, ο οποίος πει να, έκανα τούτο, έκανα εκείνο. Μετά τι θα του πούμε, ότι φωνάζουμε εκ των υστέρων. Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι. Δεν θέλω να είμαι. Αν θέλετε, μπορεί να έχω αλλάξει και λίγο. Έτσι. Δεν θέλω να είμαι από την αρχή κατηγορηματικά. Ναι, νομίζω δεν έχει βγάλει τίποτα. Ούτε η φωνή, ούτε η αντιπαράθεση σκληρή. Ο άλλος έχει διαλόγο. Ή καταλαβαίνει ή δεν καταλαβαίνει. Αν δεν καταλαβαίνει, ό,τι να πολεμήσει δεν θα καταλαβαίνει ποτέ. Άρα λοιπόν, παράθεσε τα επιχειρήματά σου, τις θέσεις σου και αν τελειώνει και κοίτα τους άλλους καλοπροαίρετα. Αυτή είναι η θέση μου και δεν νομίζω ότι πρόκειται να αλλάξει και ίσως και φαίνεται και αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν είναι επειδή είναι ο λογοθέτης. Είναι ίσως επειδή οριμάσουμε ακόμα περισσότερο πολιτικά. Μάλιστα. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κάποιος τον λογοθέτη παιδικό σας παιδί, πολιτικό σας παιδί, ας πούμε. Καμία σχέση. Όχι πολιτικά στην πολιτική σκηνή του τόπου, δημοτικά. Όχι. Καμία σχέση, ούτε συμφωνώ με τις περισσότερες ενέργειες που κάνει. Μάλιστα. Ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα θέματα είναι εξαιρετικά λίγος. Όχι ο ίδιος άτομο, ο τρόπος που έτσι, αυτός είναι λίγος. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρχίσει να λέει όχι. Έχει πει πάρα πολλά ναι και συνεχίζει να τα λέει. Να πει όχι, σε τι να πει όχι, λέτε. Κάποια στιγμή δεν μπορεί να λέει σε όλους ναι, δεν γίνεται. Είτε στα αιτήματα που του κάνουν, είτε ο τρόπος που αντιμετωπίζει τα θέματα. Πρέπει να όπως του έχω πει, πιάσε τον τάβρο από τα κέρατα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Το έχετε πει αυτό επανειλημμένως και δημόσια. Ακόμα και τώρα. Και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τώρα αυτό το διάστημα. Βεβαίως. Γιατί... Δηλαδή τώρα αυτό που λέτε για το λιμενικό ταμείο. Ποιος φταίει αυτό που δεν του κάνει ο άλλος. Να πούμε για το λιμενικό ταμείο. Το φέρατε εσείς. Ποιος φταίει. Προσέξτε, όταν σας προανήγγειλα ότι θα είστε σήμερα μαζί μας, είπα το εξής, ότι οι ίδιοι επέλεξαν τον Άρη Μαρίνη να τον βάλουν πρόεδρο του λιμενικού ταμείου και οι ίδιοι αυτή τη στιγμή βγαίνουν λάθος γιατί τον καθαιρούν από τη θέση. Βεβαίως. Τι άλλαξε τις τελευταίες ημέρες? Πριν από 40 περίπου μέρες ήταν εδώ ο Δήμαρχος και είχε δηλώσει εδώ στην εκπομπή ότι ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου, χωρίς να φέρει βέβαια στο όνομά του, είναι ένα καλό στέλεχος της παρατάξεως και καλά κάνει και ανέλαβε το Λιμενικό Ταμείο. Τι άλλαξε σε αυτές τις 40 μέρες? Ποιος ξέρει. Πέστε μου εσείς. Γιατί λοιπόν θα πρέπει εμείς να μπούμε μέσα σε αυτό το τρυπάκι έτσι. Ναι, σήμερα το απόγευμα τι θα κάνει, θα ψηφίσετε υπέρ του? Θα ακούσετε. Ναι, εάν πάμε κατευθείαν σε ψηφοφορία, γιατί εκεί έχει σταματήσει λογικά το θέμα. Ναι, εμείς δεν παίρνουμε θέση. Να σας πω γιατί. Γιατί βλέπω μια τακτική η οποία έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη ανάλογη ψηφοφορία. Όταν ήθελε κάποιον να βγάλει. Δεν θυμάμαι ποιον ήταν, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι ΔΑΕΤ ήταν κάποιο. Ναι. Και είπαμε εμείς τότε ότι δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι, κύριε Δήμαρχε. Δεν μπορούμε να μπαίνουμε σε αυτό το παιχνίδι. Έτσι, εσείς προτείνατε. Εμείς δεν μπορούμε παρά να επιλέξουμε τους συνεργάτες που μας προτείνατε, γιατί διαφορετικά θα μας λέγατε δεν μπορώ να διοικήσω γιατί δεν ψηφίζετε αυτούς. Σε όλες τις περιπτώσεις. Άρα λοιπόν έχετε και την ευθύνη της συσφύγησης. Εμείς σήμερα, γιατί θα πρέπει να σας ακούσουμε και να βγάλουμε αυτόν τον οποίο εσείς μας υποδείξατε και να πούμε έναν άλλον. Έτσι, γι' αυτό δεν μετέχουμε σε αυτό το παιχνίδι. Αυτή ήταν η θέση μας. Αποχή δηλαδή ουσιαστικά. Αυτή ήταν η θέση μας την πρώτη φορά. Αυτή ήταν και προχθές. Και αυτό θα γίνει όσο συνεχίζεται αυτή η ιστορία. Εκτός αν κρίνουμε διαφορετικά ότι υπάρχουν άλλοι λόγοι και θα πρέπει να ακολουθήσουμε μια άλλη τακτική. Μάλιστα. Σας ενημέρωσαν για τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου. Γιατί την προηγούμενη Δευτέρα. Ναι, ότι δεν ψηφίστηκε από κανέναν. Ναι, καταψηφίστηκε ουσιαστικά. Νομίζω ότι η κυρία Κούτμου καταψήφισε τα έξοδα, κάτι τέτοιο. Κοιτάξτε, επειδή έλειπε η κυρία Κούτμου, δεν έχω ακόμα συζητήσει μαζί της το τι έγινε. Γενικώς ακούσατε, πώς σας φάνηκε ο προϋπολογισμός, γιατί έχετε εμπειρία από προϋπολογισμό. Άκουσα ότι καταψηφίστηκε ο προϋπολογισμός. Τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Τον είδατε τον προϋπολογισμό? Όχι.
Δεν τον έχετε δει για τον προπολογισμό. Όχι. Μάλιστα. Οπότε σήμερα το απόγευμα, αν δεν γίνει συζήτηση και πάμε κατευθείαν στην ψήφιση του, καταψήφιση μάλλον του Προέδρου, θα απέχετε από την όλη διαδικασία, γιατί θεωρείτε ότι. Έτσι. Δεν θα ψηφίσετε υπέρ όμως του Προέδρου, απλά θα απέχετε. Τι είπα του Προέδρου. Θα ψηφίσουν για την παραμονή ή μη παραμονή του Προέδρου ουσιαστικά. Ναι, αυτό θα ψηφίσουν όσοι πιστεύουν αυτό. Όσοι πιστεύουν. Οι άλλοι που πιστεύουν άλλο και οι άλλοι που δεν θέλουν να. Τι θέλετε να μου βγάλετε τώρα. Όχι, δεν σας βγάζω κάτι. Προσπαθώ να καταλάβω. Γιατί ξέρετε, η ελληνική γλώσσα είναι τόσο παράξενη. Άλλο αποχή, άλλο ψηφίζω κατά, άλλο ψηφίζω υπέρ, άλλο ψηφίζω λευκό. Ναι. Έτσι. Ναι. Εσείς θα απέχετε από αυτήν την ψηφοφορία. Εμείς θα ψηφίσουμε λευκό, ό,τι είπα την προηγούμενη φορά. Μάλιστα, λευκό θα ψηφίσουμε. Ναι. Μάλιστα. Ενώ, προσέξτε και σας κάνω τη διαφοροποίηση. Ναι. Εάν υπάρξει συζήτηση. Εάν υπάρξει συζήτηση. Και κάτι αλλάξει. Ναι, ναι. Τότε θα επανακαθορίσουμε τη θέση μας μεταξύ αποχής και λευκού. Α, μεταξύ αποχής και λευκού. Μάλιστα. Σαν πρόσωπο, το συγκεκριμένο πρόσωπο που είχε επιλέξει ο κύριος λογοθέτης, προτινόμενο νομίζω από τον κύριο Κακαβά, ο κύριος Μαρίνης, δεν σας καλύπτει δηλαδή για να παραμείνει στη θέση του Λιμενικού Ταμείου. Δεν μπορώ να τον κρίνω. Δεν μπορείτε να τον κρίνετε. Δεν έχω παρακολουθήσει ούτε μία συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου από τις τρεις που έχει κάνει. Μάλιστα. Μου φανταστεί ο κόσμος είναι δύο χρόνια εκεί πέρα και έχουμε βγάλει αποτέλεσμα. Μέσα σε τρεις συνεδριάσεις βγάλαμε ότι δεν μας κάνει από πλευράς δημοτικής πλειοψηφίας. Εγώ δεν μπορώ να τον κρίνω. Πάντως αυτό που θέλω να πω, ότι το παιδί αυτό είναι ένα άπειρο παιδί από πλευράς πολιτικής και το βάρος που του έδωσε ο Κώστας ο λογοθέτης είναι τεράστιο στους ώμους του. Τεράστιο. Το Λιμενικό Ταμείο είναι μια εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Μάλιστα. Και πέρα είπε ο κύριος λογοθέτης έτσι, εμείς είπαμε ναι, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην ψηφίσουμε τους συνεργάτες του οποίους ο ίδιος θέλει. Μάλιστα. Σήμερα λοιπόν, αν δεν του κάνει και παραμείνει ο Άρης ο Μαρίνης εκεί, ας κάτσει δίπλα του ή ας του βάλει κάποιον να του λέει ακριβώς να μην κάνει λάθη τουλάχιστον. Γιατί την πολιτική δεν μπορεί να την καθορίσει. Είναι αυτόνομος ο πρόεδρος, έτσι. Διέρευσε στον τύπο, κύριε Παύλο, ότι προσπάθησε να του βάλει ανθρώπους δίπλα του, όχι μυστικούς συμβούλους, απλά συμβούλους. Δηλαδή λογιστή επελεγμένο από αυτόν κλπ. Για να μπορέσει να του φέρει τα ίσα, ας πούμε, στην όλη κατάσταση. Και ο ίδιος αρνήθηκε. Αυτό δεν το ξέρουμε. Αυτό είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, οι οποίες δεν είναι πάντοτε σωστές. Ναι, καμιά φορά μπορεί να. Πολλά είναι και ηθελημένες και υποβολημιές, πιθανώς. Πολλά έχουν, βλέπουμε, κυρία Ταινίου. Το Λιμενικό Ταμείο πάντως έχει ένα. Έχει μια καλή πρίκα. Δεν είναι αυτή η νύφη που λέγατε εσείς οι ξυπόλοιποι. Έχει πάνω από 300-400.000 ευρώ, 320 νομίζω. Και τι σημαίνει αυτό, δεν κατάλαβα. Όχι, όχι, λέω. Ότι έχει χρήματα. Μακάρι. Μακάρι. Όχι, όχι, όχι. Γιατί, ξέρετε, εγώ μπερδεύω τις ερωτήσεις πολλές φορές με το τι ακούω από αλλού και που έχει, τι θα γίνει, ας πούμε. Θα τα φάει ο Άρης ο Μαρίνης ή ο αντικαταστάτης του. Ή θα κάνει έργα τα οποία δεν χρειάζονται. Αυτό ήθελα να πω. Ότι θα γίνουν έργα. Όχι ότι δεν χρειάζονται. Ότι θα γίνουν έργα. Αυτό λέω. Δηλαδή, μακάρι. Ο επόμενος μάλλον. Κάποιες φήμες μου λένε ότι θα αναλάβει κάποιος ο οποίος έχει και σχέση με τη θάλασσα. Ασχολείται με δολώματα και τέτοια, κάτι τέτοιο. Δημοσιογραφικές, ξέρετε, πληροφορίες. Δεν έχω ακούσει αυτό. Έτσι λέω ότι αυτό θα αναλάβει. Πάντως, κοιτάξτε, δεν μπορεί όμως. Εδώ έχει πρέπει μια λεπτομέρεια. Ναι. Δεν μπορεί αυτόνομα το Διοικητικό Συμβούλιο του Λιμενικού Ταμείου. Δεν πρέπει ηθικά να αποφασίσει για έργα χωρίς τη γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ναι. Δηλαδή, είναι μια λεπτομέρεια η οποία τώρα τη σκέφτηκα μόλις και δεν την έχω πει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί αύριο ένα Διοικητικό Συμβούλιο 11. Μελών που έχει ορίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, οποία ξέρεις τι, θα πάμε να κάνουμε το λιμάνι έτσι. Μάλιστα. Ή θα πάμε να κάνουμε αυτό το πεζόδρομο. Ξέρω εγώ, πεζόδρομο δεν μπορεί, έχει μόνο στην. Ναι. Κάποιο έργο, εν πάση περιπτώσει, εν αγνία και χωρίς την συνένεση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν θα περνάνε. Νομίζω οι αποφάσεις περνάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού γίνει. Είναι μια λεπτομέρεια την οποία ίσως μου διαφεύγει, αλλά εγώ το λέω ούτως ή άλλως. Περνάνε, δεν περνάνε δηλαδή. Μάλιστα. Πρέπει να λάβει γνώση το Δημοτικό Συμβούλιο και να συνενέσει. Μάλιστα. Να γυρίσουμε λίγο πίσω. Λέγαμε για το νερό, για τους μετρητές και όλα αυτά. Έχω μια ερώτηση για τον υδροφόρο ορίζοντα. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, πώς ορίστηκε, αν ορίστηκε σωστά. Δεν είναι ξεκάθαρη θέση, έτσι όπως το έχει παρουσιάσει ο ακροατής μου. Απλά ορίσατε κάποιον υδροφόρο ορίζοντα ο οποίος ήταν λάθος. Δεν τον ορίσα εγώ. Το 1985 ορίστηκε ο υδροφόρος ορίζοντας. Με υπόδειξη του ΙΓΜΕ για τα όρια του, ναι. Τα οποία κατά τη γνώμη μου είναι λίγο ασαφή. Είναι ασαφή. Έτσι, δηλαδή ορίζονται, ναι. Αλλά θα έπρεπε να είναι πιο σαφώς περιγεγραμμένα. Μάλιστα. Έτσι. Αυτό είναι ένα προεδρικό διάταγμα του 1985,
το οποίο λέει καμία ανθρώπινη πράξη μέσα στο χώρο, εκτός από εκκλησίες, γήπεδα κτλ. Έχει κάποιες εξαιρέσεις, ας πούμε. Απαγορεύει τη δόμηση, δηλαδή. Αργότερα έγιναν κάποιες τρεις ζώνες, δεν καθορίστηκαν ακόμα, γιατί οι ζώνες οικιστικού ελέγχου, οι οποίες εμείς επεξεργαζόμαστε και είμαστε ήδη στο Υπουργείο, ήταν και αυτές το 2005-2006, προεκλογική χρονιά. Τελείωσε εκεί το θέμα. Δεν ανακοινήθηκε το θέμα από το 2007 και μετά, το οποίο έκανε μια πολύ μικρή συρρήκνωση του υδροφόρου ορίζοντα μετά από δεδειγμένες μελέτες πάλι του ΙΓΜΕ. Δηλαδή, περιοχές, ας πούμε, ξέρω εγώ, νότια του υδροφόρου ορίζοντα συρρυκνώνονται κατά κάποιο τρόπο, όχι πάρα πολύ, αλλά αρκετά όμως, που δείχναν πλέον πιο σαφώς περιγεγραμμένα τα όρια. Μάλιστα. Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ΣΠΑ και των κατασχέσεων που έγινε. Και από εκεί που προέρχεται και αυτή η μικρή παρεξήγηση μεταξύ μας, χωρίς να υπάρχει. Όχι, έτσι παρεξήγηση, υπάρχει παρεξήγηση. Σας λέω, δεν γνώριζα ότι λείπατε στο εξωτερικό, γιατί μου έκανε εντύπωση. Γι' αυτό λέτε. Ναι, γιατί δεν. Υπάρχει παρεξήγηση. Ναι, υπάρχει. Δεν ήσασταν παρόν σε αυτό το συμβούλιο με τις υπογραφές που μαζεύτηκαν από κάποιους δημοτικούς συμβούλους. Ήμουν παρόν. Υπογράψατε να γίνει το. Να γίνει, αλλά εν γνώση στον δημοτικό σύμβουλο, ο οποίος μου έφερε το χαρτί. Μάλιστα. Του είπα ότι εγώ τότε που θα γίνει, όποτε γίνει, θα λείπω. Θα λείπετε, μάλιστα. Ναι. Και μάλιστα μου είπε τότε αυτό, είπε, αφού θα λείπεις. Ναι. Αλλά επειδή τα σχόλια θα ήσαν περίεργα, λέω όχι, έστω και αν θα λείψω, γιατί δεν ήξερα κανείς πότε θα γίνει. Εγώ έφυγα, ξέρω εγώ, Δευτέρα, υπέγραψα την Παρασκευή, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει τώρα συμβούλιο και να ήμουν παρόν. Μάλιστα. Όχι, εγώ θα θέλω να δείξω τη θέλησή μου ότι θέλω να το συζητήσουμε. Ωραία. Έγινε αυτό και μάλιστα έγινε χωρίς να βγει κάποια απόφαση. Τελείωσε το Δημοτικό Συμβούλιο, αυτή η έκτακτη συνεδρίαση, και δεν βγήκε κάποιο ψήφισμα, κάποια απόφαση. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, σκεφτήκαμε αυτό. Εσείς, αν ήσασταν παρόν, εντάξει, λείπατε, είχατε κάποια θέση να παρουσιάσετε για το τι θα γινόταν το ΣΠΑ? Να σας πω. Γιατί μάθατε, γίναμε ρεζίλ, ήρθαν εδώ πέρα, κατέγραψαν μέσα στο ΣΠΑ κάποια αντικείμενα για κατάσχεση. Α, ναι, το ξέρω. Ναι. Κοιτάξτε, αυτός ο οποίος παίρνει την πρωτοβουλία, κάποιος παίρνει την πρωτοβουλία για να κάνει μια τέτοια κίνηση, δεν μαζεύονται 9 ταυτόχρονα με την επιθέτηση, κάτι συμβαίνει. Αυτός που παίρνει λοιπόν την πρωτοβουλία, συνήθως, θέτει το όνομά του πρώτο από τους υπογράφοντες και είναι ο εισηγητής του θέματος. Άρα λοιπόν ο πρώτος, που δεν ξέρω ποιος ήταν, θα έπρεπε να κάνει τη σχετική εισήγηση και να πει ότι εμείς 9, 10, 12 πόσο είμαστε. Δεν είδατε, την ώρα που βάλετε την υπογραφή σας, δεν είδατε ποιος ήταν από πάνω? Όχι. Όχι, δεν το πρόσφερα. Είπα λοιπόν ότι θα έπρεπε να κάνει αυτός την εισήγηση και να πει εμείς μαζευτήκαμε και θέλουμε, συζητάμε αυτό και προτείνουμε τάδε. Δηλαδή σας είπαν, Παύλο, βάλε μια υπογραφή, είναι για το ΣΠΑ, ας πούμε. Και... Ναι, δεν είχα λόγο. Βεβαίως έβαλε υπογραφή. Όχι, ναι. Δεν με καταλάβατε. Δεν είχατε γνώση. Γιατί, ξέρετε, όλοι αναρωτιούνται γιατί έγινε αυτή η συνεδρίαση. Έγινε. Και καλά κάνατε και εσείς και υπογράψατε και οι υπόλοιποι 9, νομίζω. 10, δεν είπατε. Ναι, 10. Λοιπόν, και οι 9 καλά κάνανε και υπογράψανε και εσείς μαζί 10. Ωραία. Γιατί δεν πρέπει να είναι τα πράγματα έτσι το ΣΠΑ και να έχει αυτή την εικόνα. Δεν υπήρξε όμως κάποια πρόταση. Δηλαδή, το αφήσαμε και αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή της κουβέντας μας. Τα δημοτικά συμβούλια και ο πρόεδρος, ο ρόλος που παίζει. Δεν βγήκε κάποιο ψήφισμα. Δεν νομίζω ότι και ο κ. Λογοθέτης θέλει να κλείσει το ΣΠΑ. Έτσι. Αλλά. Δεν βγήκε κάποιο. Κανείς δεν θέλει να κρύφει το ΣΠΑ. Κανένας δεν θέλει. Κάποιοι ίσως να το καπηλεύονται το ΣΠΑ. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, κάποιοι ίσως να σκέφτονται υπογείως για το ΣΠΑ. Άλλη ιστορία κι αυτό. Αλλά κανένας δεν θέλει να κλείσει το ΣΠΑ σε καμία περίπτωση. Τι να το κάνουμε, να το κλείσουμε? Το φτιάξαμε. Λοιπόν, στην προκειμένη περίπτωση δεν βγήκε κάποιο ψήφισμα, δεν βγήκε μια απόφαση. Υπήρξαν προτάσεις και από παρατάξεις αντιπολιτεύσεως να γίνει αυτό, να γίνει εκείνο. Αλλά όταν έκλεισε το μαγαζί και κλείσαν τα φώτα, δεν υπήρχε ταμείο. Και δεν σας κρύβω ότι πολύ το περίμενα αυτό να γίνει έτσι, δυστυχώς. Μάλιστα. Θα πρέπει λοιπόν να ανατρέξετε στον πρώτο υπογράφοντα. Θα το ψάξω και εγώ τώρα να δω ποιος είναι ο πρώτος υπογράφοντας. Δεν το είχατε ψάξει να δείτε, δηλαδή βάλατε. Αφού έφυγα. Φύγατε. Όχι, λέω εντάξει. Ναι. Εσείς τώρα, κύριε Παύλο, έχετε την εμπειρία. Να δω ακριβώς. Ναι, 12 μήνα δήμαρχος. Να δω τι εισήγηση ήταν από τον πρώτο υπογράφοντα. Πρώτα απ' όλα γνωρίζουν ότι ο πρώτος υπογράφων θα πρέπει να είναι και ο εισηγητής. Έτσι ήθιστε βεβαίως. Δεν το επιβάλλει κανείς. Μπορεί μεταξύ τους να μαζευτούν και να πούν θα κάνει αυτό την εισήγηση. Αλλά όταν κινούμε εμείς τη διαδικασία ενός δημοτικού συμβουλίου, είμαστε εμείς που θα κάνουμε την εισήγηση. Ο Δήμαρχος θα πάει και θα πει ορίστε, τι θέλετε. Μάλιστα.
Έτσι είναι. Ναι, εντάξει, δεν το, εδώ στο, δυστυχώς στο Δήμο Λουτρακίου Αγίων Θεοδόρων ίσως δεν γνωρίζει καλά ο πρόεδρος του Καλλικράτη, γιατί στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε τη διαφωνία του κυρίου Κακαβά και του κυρίου Νικολάου κατά πόσο πρέπει να ψηφίσει η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Λουτρακίου Παραχώρας στην όλη διαδικασία για την αποχώρηση του πρόεδρου. Είναι πράγματα τραγελαφικά αυτά, φαντάζεστε, ας πούμε. Νομίζω εντάξει. Ότι πάτε προετοιμασμένος. Δεν πάτε προετοιμασμένος εσείς όταν πάτε κάπου, δεν πάτε έτσι. Συνήθως έτσι. Συνήθως έτσι γίνεται. Ναι, υπάρχει και μια ωραία παροιμία. Πολλές φορές, έχει σημασία, η πρόεδρος τι περιμένανε να ψηφίσει. Ποιος ήθελε λοιπόν να ψηφίσει και ποιος δεν ήθελε να μην ψηφίσει. Ναι. Γιατί τέθηκε το θέμα. Μα λοιπόν. Εδώ υπάρχει νόμος. Δεν είναι δικαιολογό. Ο νόμος λοιπόν τι λέει. Αυτό έχει σημασία. Ναι. Και ο νόμος τι λέει. Ότι πρέπει να ψηφίσει. Ωραία. Έτσι είναι. Ναι, αλλά είδατε ότι το Υπουργικό Ταμείο Λουτρακίου δεν ορίζεται μόνο στην παραλιακή ζώνη. Το Ταμείο Λουτρακίου ορίζεται στο Δήμο Λουτρακίου. Μάλιστα. Ή αν θέλετε στο Λουτράκι. Ναι. Θα πει κανείς, και εδώ ερωτηματικό, ίσως έλλειψη. Εάν δημιουργείται ένα λιμενικό ταμείο στους Αγίους Θεοδόρους, θα λεγόταν λιμενικό ταμείο Αγίων Θεοδόρων. Ή το λιμενικό ταμείο Λουτρακίου ακουμπάει μέχρι τους Αγίους Θεοδόρους, τους αρμοδιοτές. Ερωτηματικό. Τα καταστήματα της λίμνης, της Μαυρολίμνης και του Σκήνου πληρώνουν 2%. Υπάρχουν καταστήματα στη Μαυρολίμνη, έχει καταστήματα. Έχει ένα καταστήμα. Έχει ένα καταστήμα. Ναι. Δίπλα στη Μαυρολίμνη. Λοιπόν, πληρώνουν το 2% τα εστιατόρια. Το μισό τα 100 έχει γίνει μισό τα. Πού το αποδίδουν. Εδώ αποδίδεται στο λιμενικό ταμείο από τα καταστήματα που είναι από την Μερκούρη μέχρι το ξενοδοχείο Παπά. Έτσι, τα άλλα αποδίδουν στο Δήμο. Αυτά αν πάει λιμενικό ταμείο, εκεί που θα αποδοθούν. Νομίζω από την Πλώρη, δεν είναι από τη... από την Πλώρη πρέπει να ξεκινάει το Δήμο. Πλώρη, έχετε δίκιο. Ναι, την Πλώρη ξεκινάει. Δηλαδή, υπάρχουν κενά, έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά το υδρότη μου λέγατε. Για το υδροθεραπευτήριο σας είπα ότι στην προκειμένη περίπτωση έφυγαν όλοι έτσι. Και... εσείς τι πρόταση θα μπορούσατε να κάνετε, έχετε πρόταση, δεν πάμε να έχετε πρόταση. Πώς θα μπορούσαμε να πάμε παραπέρα, ας πούμε. Φοβάμαι ότι είναι πάρα πολύ αργά πλέον. Είναι πολύ αργά. Εξαιρετικά αργά. Ποιος το κατάφερε να είναι αργά. Ναι, εδώ έχει ευθύνη ο λογοθέτης. Αλλά όμως δεν μπορεί να πει κανείς, δεν έχει ευθύνη ο Γιόνης που το έφερε σε αυτήν την κατάσταση. Δεν προσπάθησε. Όταν το άφησε ο Γιόνης το υδροθεραπευτήριο, νομίζω ότι είχε αρκετή δουλειά. Δεν μιλάω για τη δουλειά εγώ. Τι, γιατί. Εγώ μιλάω για τα χρέη. Για τα χρέη του. 5 εκατομμύρια στον εργολάβο. Αλλά και αυτό κλείνει το. Ο ίδιος δήλωσε ότι υπολόγιζαν στα έσοδα. Αυτό είχε πει. Πόσο υπολογίζει. Υπολογίζει τα έσοδα. Τώρα ακριβώς δεν μπορώ. Δεν είμαι γραμματέας του κυρίου Γιόνη σε καμία. Δεν ήρθε ποτέ και σε μια κουβέντα μαζί μου, κύριο Γιόνη. Το 10 χρόνια το παρακαλώ. Θέλετε να αποκαλύψουμε τώρα στο τηλέφωνο να δούμε λοιπόν, τι ακριβώς θα μας πει. Κοιτάξτε, δεν έχω καμιά αντίρρηση αν θέλετε, αλλά θα έχουμε και χαρτιά δίπλα. Θα έχουμε χαρτιά δίπλα. Βεβαίως. Αν έχουμε χαρτιά δίπλα, να το φωνάξετε. Εγώ δεν έχω χαρτιά σήμερα εδώ. Εσείς απλά είπατε φταίει ο λογοθέτης, αλλά πάμε πίσω από το λογοθέτη, φταίει ο Γιόνης. Κοιτάξτε, όταν ο ένας παραλαμβάνει μια κατάσταση κάκιστη οικονομική. Ναι. Και υπόσχεται ότι θα τα καταφέρει και θα τα φέρει εις πέρας, φταίει. Ναι. Δεν το συζητάμε. Ωραία. Οι κινήσεις λογοθέτης της τελευταίας διετίας δεν υπήρξαν καν δηλαδή, για να σωθεί η εταιρεία αυτή. Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Θα συνεχίσετε. Πήρατε απόφαση να βάλετε πινακίδες για το ΣΠΑ στη Λουτράκη ΑΕ. Πού ακριβώς βρίσκεται το ΣΠΑ. Γιατί προσπαθώ να βρω τη λύση στην όλη ιστορία. Πήρατε εσείς απόφαση στη Λουτράκη ΑΕ. Αν πήραν όταν έλειπα εγώ. Αν δεν το ξέρετε. Έχετε προσέξει, κύριε Παύλου, τις πινακίδες ότι είναι όλες λάθος και τις διορθώσαν μετά με μπλάνκο. Ναι. Συσταγωγικά το μπλάνκο. Ναι. Μάλιστα. Θέλω να πείτε κάτι σε αυτό. Τι να πω. Τι να πείτε. Τι να πω. Τι να πω. Δεν υπάρχει. Κοιτάξτε, ο κύριος λογοθέτης άφησε τη διοίκηση στους αντιπρόεδρους. Στους αντιπρόεδρους. Βεβαίως. Στην αρχή τον κύριο Κοντό και αργότερα στον κύριο λογοθέτη τον Δημήτρη. Και τώρα. Τώρα υποτίθεται ότι διοικεί ο ίδιος. Όχι, υποτίθεται διοικεί ο ίδιος. Εντάξει. Ναι. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι βγαίνει από τις ευθύνες, γιατί εκεί που αφήνεις ας πούμε τους αρμοδιότητες, ίσως είσαι ο υπεύθυνος, είσαι ο πρόεδρος της εταιρείας. Ναι. Οι κινήσεις που έκανε λοιπόν δεν ήταν προς σωστές κατευθύνσεις για να σωθεί το ΣΠΑ από το οικονομικό χάλι το οποίο παραλήφθη. Μάλιστα. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Ναι. Τώρα αν θέλετε να μιλήσουμε με τον κύριο Γιόνη, να μιλήσουμε. Τι να μας πει. Να μας πει δηλαδή γιατί τα 11 γίνανε 21 εδώ από το τηλέφωνο. Αυτό θέλετε. Αυτό είναι γνωστό. Το ξέρουμε τα νούμερα. Έγινε γιατί. Για να γίνει κάτι καλύτερο. Ωραία. Δεν ξέρω. Αυτό είναι αόριστο. Αυτό είναι αόριστο. Αόριστο. Αυτό είναι αόριστο. Μάλιστα. Όχι. Ναι. Εγώ θα διεκδικήσω ότι έπρεπε να ήταν 11. Ναι. Και θα εξηγήσω για ποιους λόγους.
Έχει νόημα αυτό. Μάλιστα. Δηλαδή θεωρείτε ότι στην όλη ιστορία, και μην πιστεύετε ότι θέλω να βγάλω ειδήσει, απλά προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται. Στην όλη ιστορία είχαμε ένα κουτί που έκανε 10 δραχμές, από τις 10 το κοστολογήσαμε 20, το πήγαμε 21 δραχμές για παράδειγμα, και φταίει αυτός. Αυτός είναι ο ένοχος δηλαδή. Όταν ξεκίνησε όμως ο κύριος λογοθέτης και έλαβε δήμαρχος, έτσι, δεν έβαλε λουκέτο τότε. Προσπάθησα να το σώσω. Κατά τον ίδιο. Αυτό λέω εγώ. Αυτό εξηγήστε μου να καταλάβω. Τίποτα δεν έκανε. Του εξηγήσαμε λοιπόν ότι πρέπει να γίνει μια καλή αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Μάλιστα. Για να μπορέσει να ξεπεράσει κάποια εμπόδια. Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, ναι, θα ήταν, όπως εγώ πρότεινα, 9 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Η οποία δεν μπορεί να είναι εφάπαξ δόση. Mm-hmm. Θα γινόταν στα επόμενα 3 χρόνια. Από το 2011 ξεκινώντας. Mm-hmm. 11, 12, 13, 11 και 14. Mm-hmm. Θα έδινε λοιπόν κάθε χρόνο από το Δήμο μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ήταν επαρκέστατη να καλύψει το κενό που υπάρχει με την εργολαβία του κυρίου Βλάχου, ο οποίος αυτή τη στιγμή του χρωστάμε 5 εκατομμύρια, mm-hmm, και να μπορέσει και να συντηρήσει το ΣΠΑ όσο να μπορέσει ένα σωστό μάρκετινγκ να το δώσει τα απάνω του, mm-hmm, αλλά ταυτόχρονα να μπορέσει να μειώσει και το ενεργειακό κόστος, γιατί εκείνη το μεγάλο, mm-hmm, κακό που αφορά το ΣΠΑ, mm-hmm, και να μπορέσει να το ξαναφέρει σε μια πορεία σωστή. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτά δεν γίνανε. Mm-hmm. Για όποιους λόγους δεν γίνανε. Του προτείναμε άλλες λύσεις. Mm-hmm. Δεν είναι του παρόντος να σας πω. Θέλετε να σας πω. Θα μπορούσαν με την τράπεζα να κάνει κάτι. Κάθε φορά λέμε, δεν είναι του παρόντος. Μα κάποια στιγμή είναι του παρόντος, γιατί ο Παύλος δεν είναι ένας τυχαίος που περνάει από εδώ. Είναι ιστορία. Κύριε Αντωνίου, το έχω πει ορισμένα πράγματα. Μα 12 χρόνια, κύριε Παύλο, είστε στην αντιδήμαρχος και είστε στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου τόσα χρόνια. Μα αν δεν μας πείτε εσείς, έτσι, και ο κύριος Γιώνης, αντιπολίτευση, δήμαρχος, πέρασε και έφυγε. Ποιος θα μας πει. Κοιτάξτε, εγώ έχω πει και στο Διοικητικό Συμβούλιο και στο, ναι, Δημοτικό Συμβούλιο, ναι, μερικές από τις λύσεις που έπρεπε να είχαν βρεθεί, να είχαν εφαρμοστεί από τότε. Μάλιστα. Από τη στιγμή που δεν εφαρμόστηκαν, ναι, σήμερα είναι αδύνατο να εφαρμοστούν, ή αν θέλετε δεν υπάρχει καν φως στο τούνελ εκεί πέρα για να μπορούν να εφαρμοστούν αυτές οι λύσεις. Καταλαβαίνετε τώρα τι λέμε, δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Ναι, βεβαίως δεν υπάρχει. Δηλαδή έχουμε ένα κτίριο που κοστίζει τόσα λεφτά. Για ποιο μάρκετινγκ να μιλήσουμε. Δηλαδή εσείς όταν ήσασταν στη θέση του Δημάρχου 12 χρόνια δεν προβάλατε το Δήμο. Βεβαίως. Έκανα και τίποτα άλλο. Ωραία. Έκανα και εμείς όλα τα πούλμαν και όλα τα τρόλι της Αθήνας γράφοντας λιτράκια πάνω. Μάλιστα. Δεν ήταν τυχαίο αυτό που έγινε και Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Γιατί περιμέναμε τον τουρισμό, περιμέναμε το. Ναι. Τι κάνει τώρα ο Δήμος, για πέστε μου. Εντάξει. Λέει ότι γιατί το ένα δεν έχει χρήματα να το κάνει. Έτσι, μάλιστα. Λέει. Το ξέρετε ότι θα ξεκινήσουν σε 8-10 μέρες τα έργα των δρόμων των μεγάλων οδών σε όλη τη χώρα. Κρίση έχουμε υποτίθεται, αλλά τα έργα ξεκινάνε. Μου δίνετε την αίσθηση ότι πιστεύετε ότι εγώ προσπαθώ να καλύψω τις κοινές λόγους. Όχι, σε καμία περίπτωση. Έτσι, όχι, σε καμία περίπτωση κάνετε λάθος. Εγώ θεωρώ ότι έχω κάποιον. Δεν διεκδίκησε. Κύριε Παύλο, εγώ θεωρώ ότι έχω μια ιστορία του τόπου απέναντι με αυτή τη στιγμή και μιλάω με την ιστορία του τόπου. Έτσι, κύριε Αντωνίου, ακούστε. Ναι. Δεν κυνήγησε. Φταίνε όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να πούμε δύο αντιδήμαρχοι να πηγαίνουν να βρουν τον Περιφερειάρχη τώρα με την εν τη γενέση του. Mm-hmm. Και μετά να του λένε τον Περιφερειάρχη, αν δεν μας έβαλε στο ΕΣΠΑ, θα πει ο Περιφερειάρχης τώρα έτσι κρίνει. Όχι, δεν κρίνει έτσι. Mm-hmm. Δεν κρίνει έτσι. Κρίνουν οι σύμβουλοι όμως. Και κάποια στιγμή του λένε α, συχθείτε, επιτέλους, ξέρω εγώ, συγγνώμη για τη φράση που χρησιμοποιώ. Mm-hmm. Κάποια στιγμή σκάει κι ο άλλος. Mm-hmm. Έτσι. Είχε το θέμα των Αγίων Θεοδόρων. Με αυτό το εργοστάσιο των χημικών. Ναι. Τίποτα και εκεί. Το σουσάκι. Τίποτα. Εγώ είχε πέσει την αντίληψή μου και το είχα πει του τότε Δημάρχου του Σοφία από το 2007, ξέρω εγώ, mm-hmm, ότι πρέπει να γίνει αυτό. Ναι. Παραλάβαμε εμείς, δεν κάναμε τίποτα. Mm-hmm. Λοιπόν, mm-hmm, από εκεί και πέρα, όταν κανείς κινείται έτσι, δεν μπορεί να κάνει έργο. Mm-hmm. Όταν δεν ακούει και κοιτάει εκεί προσιλωμένος στην ψηφοθυρία του, γιατί δεν ξέρω. Κοσκινίζει 40 μέρες για να ζυμώσει. Ναι. Δεν γίνεται. Άμα πρέπει να πάρει αποφάσεις. Πρέπει να λέει όχι, πρέπει να έχει πυγμή, ναι, πρέπει να είναι διεκδικητικός. Πρέπει. Δεν τα διάκρινα αυτά στην κύριο λογοθέτη. Τι να κάνουμε, κύριε Αντωνίου. Δεν αποχωρήσατε όμως καμιά φορά εσείς και η παράταξή σας από τη Λουτράκη ΑΕ να προκαλέσετε εντυπώσεις. Να αποχωρήσατε. Πείτε δεν συμμετέχω. Τέλος. Εγώ φεύγω. Τέλος. Όχι, ούτε θα το πω ποτέ. Ούτε θα το πείτε. Όχι, όχι. Δεν είμαι άνθρωπος των εντυπώσεων. Όχι, να προκαλέσετε εντυπώσεις με την καλή έννοια για να καταλάβει και ο λαός από κάτω τι γίνεται. Τι να καταλάβει ο λαός. Εδώ τέθηκε θέμα αν θα πρέπει να συνεχίσουμε να παραμένουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο και παραμείναμε όλοι στο Διοικητικό Συμβούλιο παρά τους κινδύνους που και εμείς σαν μέλη του μπορούμε να έχουμε. Μάλιστα. Γιατί πιστεύουμε ότι πρέπει να βάλουμε πλάτη όσο μπορούμε. Αν δεν ακουγόμαστε, τι να κάνουμε, κύριε Αντωνίου. Μάλιστα. Το είπαμε, έλα εδώ, πήγαινε στην Εθνική Τράπεζα, κάνε.
Send it back. Αυτό πώς να το πω τώρα. Έτσι. Ξαναφέρω το δάνειο πίσω. Μάλιστα. Μα δεν έκανε τίποτα αυτό. Το μόνο που έκανε ήταν αυτό, όταν πήγε στην τράπεζα στην αρχή, κάποια δεσμευμένα χρήματα που είχε από το καζίνο η τράπεζα εν ώψη πληρωμών του δανείου, να μπορέσει να τα απελευθερώσει. Εντάξει, και τι λέει αυτό. Μάλιστα. Πέρασε για ένα χρόνο αυτή την ιστορία. Έκανε μια μικρή αύξηση με τη χρήση αλέου. Πέρασε και άλλο ένα μικρό διάστημα. Να που φτάσαμε εδώ. Mm-hmm. Το εργολάβο τον έχουμε τώρα 2 χρόνια. Ναι. Αντιχρωστάμε 5-6 εκατομμύρια. Mm-hmm. Ο άνθρωπος να παρακαλάει να βρεθούν λύσεις. Και εμείς θα πηγαίνουμε από το σήμερα στο αύριο. Λοιπόν. Μάλιστα. Και με κόσμο μέσα να κάνει λύσεις. Να πηγαίνουν να κάνουν κατασχέσεις κλπ. Μάλιστα. Γνωρίζετε αν έχει οφειλές το προσωπικό η Λουτρέα και ΑΕ. Όχι, δεν έχει. Δεν έχει. Είναι πληρωμένη κανονικά, κακοποιημένη. Μάλιστα. Έμαθα ότι την Τετάρτη είχαμε μάλιστα και το ραντεβού μας εδώ στο ραδιόφωνο. Δεν ήρθατε, είχατε κάποιο ραντεβού στην Αθήνα για τον Προαστιακό. Πήγατε. Ναι. Ήταν εκεί και ο κύριος Γιώνης. Ναι. Πήγαμε όλοι μαζί να διεκδικήσουμε τα συμφέροντα των ιδιωτών κατά κάποιον δημοσιογράφο. Όλοι μαζί. Ο Δήμαρχος, ο Γιώργος Οδέδες. Ναι. Εγώ. Ο Γιώργος Οδέδες, αντιπεριφερειάρχης. Ο αντιπεριφερειάρχης. Πήγαμε και ο Γιώργος ο Πετρίτης και ο Γιώργος ο Γκιόνης. Δηλαδή, και εγώ προσωπικά πήγαμε όλοι κόντρα στο Λουτράκι εκεί πέρα. Παρακαλάγαμε να μην έρθουμε προαστιακό στο Λουτράκι. Αυτό λέει ο άνθρωπος τώρα. Αυτό να κάνουμε. Εδώ, κοιτάξτε, εδώ είναι ραδιόφωνο, έχουμε ενημέρωση, είμαστε ανοιχτοί στον αέρα. Οποιοδήποτε μπορεί να πάρει να απαντήσει. Δεν είμαστε ηλεκτρονικό μέσο που μπορεί υπογείως να γράφουμε οτιδήποτε. Βλέπετε ότι είναι ξεκάθαρα τα πράγματα. Παραμονή λοιπόν την Τρίτη. Μην ταυτίζετε αυτή την εκπομπή με οτιδήποτε. Όχι, δεν ταυτίζω. Απλά βρίσκω την ευκαιρία να πω μια κουβέντα. Καλά κάνετε. Κοιτάξτε, κύριε Αντενίου. Δηλαδή, σα κατηγόρησαν ότι πήγατε εκεί για να πείτε να μην έρθει προ. Δηλαδή, σύσσωμο η αντιπολίτευση πήγε εκεί, α πούμε. Ναι, μαζί με την Καρότητα και το χρώστο το Δήμα, το βουλευτή. Μάλιστα. Και ο βουλευτή, μάλιστα. Ναι. Και ό,τι περιφερειάρχη είναι. Και ό,τι περιφερειάρχη. Πήγαμε όλοι μαζί να πολεμήσουμε το Λουτράκι. Μάλιστα. Εναντίον των κακών ιδιωτών που έχουν τα συμφέροντα εκεί. Αλλά ο ίδιο δεν λέει ποιοι είναι οι τρει ιδιώτε. Γιατί ο ένας είναι φίλος του και δεν μπορεί να τον πει. Μάλιστα. Να τον γράψει. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μία κίνηση, όντως από κάποιους ιδιώτες όπως αποδείχθηκε, που εγώ το ήξερα αυτό από την προηγούμενη μέρα. Μάλιστα. Ήταν προγραμματισμένο το ραντεβού σας αυτό, αυτή η συνάντηση. Όχι. Α, πήγατε απλά να κανόνισε ο βουλευτής, ας πούμε, να δείτε το. Θα σας πω πώς εξελίχθηκε. Ναι. Την προηγούμενη μέρα έφτασε στα αυτιά μου ότι κάποιοι θέλουν να πάνε με τον κύριο Χατζηδιάκη, τον υπουργό, να συζητήσουν για να γίνει ο προαστιακός σταθμός στον Ισθμό, στον Βασιλόπουλο. Μάλιστα. Υπάρχουν και σχέδια εκεί. Λοιπόν, είναι μια μακριά ιστορία το πώς έχει υπάρξει αυτό ο σταθμός. Δεν είναι του πάντως όμως και αυτό σας λέω και θα τραβήξει πολύ να σας εξηγήσω. Σας λέω για το συγκεκριμένο. Είχατε σταματήσει τα έργα εκεί να γίνει ο σταθμός εκεί τότε που περνούσε ο προαστιακός. Όχι βέβαια. Δεν είχατε κάνει κάτι όχι, τέτοιο. Όχι. Γιατί έτσι κάτι ακούστηκε κάποια στιγμή. Όχι. Είπα λοιπόν ότι εφόσον είναι ιδιώτης, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να πάω. Ναι. Την άλλη μέρα αυτός ο ιδιώτης που κάποιος φίλος εδώ στο Λουτράκι μου τότε με πήρε τηλέφωνο. Και φάνηκε να είναι παλιός γνωστός μου και τα λοιπά, εγώ δεν το θυμόμαι πραγματικά. Και μου είπε, σε παρακαλώ, θέλω να πάμε για να κάνουμε να διεκδικήσουμε το σταθμό στον Ισθμό. Του είπα λοιπόν ότι εμένα με πάρει κοντά, γιατί εγώ έχω αποφασίσει άλλο στο Δημοτικό Συμβούλιο μαζί με τον Παπα-Νικολάου. Να έρθει μέσα στην πόλη, στην Οδό Αιγαίου. Όχι, θα λέμε στην πόλη, να μην λέμε στην Παπα-Νικολάου. Στην Οδό Αιγαίου. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θα σου κάνω κακό. Ναι. Ή μάλλον. Βέβαια. Ναι. Γιατί έχω λοιπόν, εγώ θα έρθω και θα στηρίξω αυτό. Μου λέει, ρε, δεν κάνω τι θες. Πρόσεξε. Αποφάσισα να μην πάω. Ιδιωτική πρωτοβουλία είναι όλο αυτό που περιέγραψε. Ο οποίο είχε κλείσει ραντεβού. Τον κύριο Χατζηδάκη, έτσι έλεγε, γιατί τελικά είδαμε τον κύριο Καλογιάννη, δεν τον είδαμε τον κύριο Χατζηδάκη. Μάλιστα. Παρότι άλλο αναγράφεται σκοπίμως και αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Λοιπόν, την επόμενη μέρα, επειδή χρησιμοποιήθηκε το όνομα του Χρήστου του Δήμα, εγώ τον πήρα τηλέφωνο. Και του λέω, Χρήστο, τι συμβαίνει εδώ. Όντως εσύ έχεις μπλεχτεί σε αυτή την ιστορία. Μου λέει, όχι, δεν έχω καμία σχέση. Δεν ξέρω αν το υπογραφείο του πατέρα μου έχει κάνει το ραντεβού για τους ιδιώτες. Θα το ψάξω και θα σου πω. Με παίρνει τηλέφωνο άνθρωπο λοιπόν και μου λέει: όντως το γραφείο του πατέρα μου έχει κάνει το ραντεβού. Δεν το ήξερα. Αλλά εγώ δεν πρόκειται να πάω μαζί του γιατί εγώ δεν συνέβη. Εγώ θέλω να έρθω στο Λουτράκι και στο Λουτράκι να φέρνει Αιγαίο. Έτσι. Και το έχω δηλώσει. Μάλιστα. Μου λέει όμως: δεν πάμε για να πούμε αυτό στον Καλογιάννη ότι εμείς θέλουμε να πάμε
Εκεί. Μέσα. Ναι, από, για να έρθει μια αντιπαράθεση. Ναι. Πάει μόνοι του και πού να το. Έτσι λοιπόν αποφασίζει ο ίδιο και παίρνει τηλέφωνο τον Δήμαρχο. Εμεί είχαμε συνοηθεί και πήρε μάλλον και τα άλλα μέλη. Ναι. Και αποφασίσαμε να είμαστε κι εμεί παρόντε. Για να καταλάβω, υπάρχει στο Λουτράκι μια ομάδα δημοτών, πολιτών που θέλουν το Λουτράκι μέσα, το προαστιακό μέσα στο Λουτράκι και μια άλλη ομάδα πολιτών οι οποίοι έχουν αναπτυχθεί και θέλουν το σταθμό στο Βασιλόπουλο. Όχι, μην τον μπερδεύετε. Η ομάδα που θέλει τον σταθμό μέσα στο Λουτράκι είναι πολυπληθέστατη. Μάλιστα. Είναι αυτή η οποία είναι σύμφωνη με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου τελικώς, γιατί δεν ήσαν όλοι στην αρχή έτσι. Μάλιστα. Ναι. Και οι άλλοι είναι δύο-τρεις ιδιώτες που έχουν καταστήματα εκεί. Α, έχουν συμφέροντα. Οι οποίοι έχουν συμφέροντά τους. Και ο ένας έχει κτήματα από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω από τι έχει. Ναι. Γιατί δεν είναι καταστήματα, οι άλλοι δύο ήσαν εκεί έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, και είπαμε εκεί να έχουμε και τη δικιά μας θέση, γιατί δεν τους αφήσουμε άλλο ό,τι θέλουν. Ναι. Αυτό λοιπόν. Μετράω τώρα, είπατε. Παύλου Γιώνης Πετρίτης. Είναι ο κύριος Δέδες ο αντιπεριφερειάρχης και ο κύριος Δήμας. Και ο λογοθέτης. Είναι και ο λογοθέτης. Βεβαίως. Α, δεν μου τον είπατε το λογοθέτη. Ναι, λέμε... εντάξει, άρχισε λίγο το ψέμα. Πήγατε και εγώ λέω λαμπράκι. Όχι, σα είπα και ο Δήμαρχος. Α, ήρθε και ο Δήμαρχος. Και ήρθαν και τρεις ιδιώτες. Μάλιστα. Τα οποία δεν έχει νόημα να το πω εγώ το όνομά του τώρα, έτσι. Εντάξει. Α, θέλετε να τα πείτε, γιατί όχι. Από αλλού δεν μπορούν να το πληροφορηθούν. Κάποιοι εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να στέλνουμε ραβασάκια ηλεκτρονικά. Οπότε ποιοι ήταν οι ιδιώτες αυτοί. Ναι. Ο ένας έχει τα καθαριστήρια αυτά δίπλα στο Βασιλόπουλο. Μάλιστα. Ο οποίος λέγεται. Κατάλαβα, ναι, έχει τα καθαριστήρια αυτά. Ωραία. Ναι. Ο άλλος είναι ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Λάμπρος Παπαθεοδόρου. Mm-hmm. Ωραία. Και ο τρίτος είναι ο κύριος Κομινός που έχει τα γκούντις. Μάλιστα. Αυτή είναι η κρυφή. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία. Πήγανε λοιπόν οι τρεις και πήγαμε κι εμείς mm-hmm. και αντικρούσαμε τα θέματα όπως τα έφεραν αυτοί. Εμείς είπαμε λοιπόν ότι δεν έχουμε καμποτέ αντίρρηση να γίνει εκεί. Ο σταθμός αρκεί να υλοποιηθεί και να έρθει το τρένο πρώτα στο Λουτράκι. Να γίνει και ένα σταθμός εκεί δηλαδή. Όχι. Θα έρθει το τρένο μέσα στο Λουτράκι, στην Οδό Αιγαίου, θα εγκατασταθεί και μετά ας κάνει το σταθμό εκεί. Α, μάλιστα. Δεν μας νοιάζει. Ωραία. Μάλιστα μπορεί και να μας διευκολύνει τότε. Γιατί έχει αναπτυχθεί η υπερταχεία Πάτρα Αθήνα και όποιος δεν έχει τα 4-5 δρομολόγια, πόσα θα έχει το Λουτράκι, ξέρω εγώ, θα πηγαίνει και το πέντε και να φεύγει. Αλλά να γίνει πρώτα. Που θα δοθεί η ευκαιρία και στον ΟΣΕ και σε όσους εκεί να έρθουν και να κοντράβουν τα συμφέροντα του Δήμου και να μην γίνει ποτέ μέσα στο Λουτράκι, μην το δεχόμαστε με τίποτα. Γι' αυτό η Υπουργέ, κύριε Καλογέννη, συμφώνησε και ο Καλογέννης, είπε ναι, και εγώ συμφωνώ να δει το τρένο μέσα στο Λουτράκι. Αχα. Παρόλο που δεν είναι αρμόδιο, γιατί είναι θέμα ΟΣΕ. Μάλιστα. Ωραία. Και έτσι τελείωσε αυτή η συνάντηση. Μάλιστα. Και ήρθαμε εδώ και είμαστε προδότες εμείς τώρα. Μάλιστα. Δηλαδή σας κατηγόρησαν κάποιοι ότι και καλά πήγατε εκεί, όχι για τα συμφέροντα των ιδιωτών. Ναι, με ερωτηματικά πολλά. Μάλιστα. Την όλη ιστορία ο κύριος λογοθέτης ήταν με το μέρος γενικά και της μιας πλευράς της δικής σας. Όχι βέβαια, ο κύριος λογοθέτης είναι σαφέστατος και είπε ότι το Λουτράκι πρέπει να πάει να έχει το σιδερό μέσα στην πόλη. Να έρθει μέσα στην πόλη. Ωραία, οπότε υπερασπίστηκε το συμφέροντα. Και ο Γιώργος Οδέδες το ίδιο, όλοι. Τώρα πώς γίνανε εμείς προδότες, πώς το εσείς. Μάλιστα. Όχι, έτσι όπως τα περιγράφετε τα πράγματα δεν έχουν καμία σχέση έτσι όπως έχουν περιγραφεί στον ηλεκτρονικό τύπο. Γι' αυτό είναι λέω ότι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς έτσι όπως το λέω. Μάλιστα. Ωραία. Έχουμε περάσει το χρόνο της εκπομπής, κύριε Παύλου. Είναι 12 και 20. Τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα. Δεν την πέρασε πάρα πολύ γρήγορα χρόνο. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε. Θα μου αφιερώσετε χρόνο κάποια άλλη μέρα να ολοκληρώσουμε. Θεωρείτε ότι κάποιο από του συμβούλου, του δημοτικού συμβούλου που είναι αυτή τη στιγμή στον αέρα. Ανεξάρτητοι, είναι καλό να τους έχετε με το μέρος σας, να τους πάρετε με το μέρος σας, αν και εφόσον κατεβείτε στις εκλογές. Κοιτάξτε, πάντοτε οι έμπειροι σύμβουλοι είναι καλό να συνεχίζουν και να μην σταματούν. Εάν από τη μεριά τους πιστεύουν στις αρχές που ο συνδυασμός ο δικός μας πιστεύει, γιατί όχι μετά χαρά. Μάλιστα. Δηλαδή, αν και εφόσον κατεβείτε, κάποιος θα τους κάνετε την πρόταση. Αν σας κάνουν αυτή την πρόταση, ας πούμε, θα την αποδεχτείτε. Βεβαίως. Δεν μιλάτε με κάποιον ήδη συγκεκριμένα. Όχι. Μάλιστα. Ωραία. Άρα, μου είπατε σχεδόν ότι είστε έτοιμος να κατέβετε στις εκλογές. Λοιπόν. Θα τα πούμε. Και αλλιώς δεν έχουμε πολλά να πούμε. Δηλαδή, αν δείτε, έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, αλλά έχω ήδη ξεφύγει του χρόνου. Όποτε κύριε... θέλετε, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου αφιερώσατε. Εγώ σας ευχαριστώ. Σε καμία περίπτωση να μην σκεφτείτε ότι πήγα να βγάλω λαβράκι. Ήθελα να έχουμε μια καθαρή κουβέντα. Να σου πω. Δημοσιογραφικό ήμασταν... καθήκον είναι να βγάλετε ό,τι μπορείτε να βγάλετε, αλλά δεν έχω να βγάλω κάτι περισσότερο. Όντως, μία από τα ίδια είπαμε και κουράσαμε ίσως κάποιους.
Κάποιους όμως του δώσαμε και κάποιες απαντήσεις. Έτσι θέλω να πιστεύω. Το θέμα είναι να κοιτάξουμε μπροστά. Έτσι. Το τι πρόκειται να γίνει. Έτσι. Ποια θα είναι αυτή η επόμενη δημοτική αρχή που θα αποφασίσει ο λαός, ο οποίος πρέπει να καταλάβει την κρισιμότητα της ψήφου του. Πρέπει να το αντιληφθεί, να αφήσει στην άκρη τους συγγενείς, τους φίλους και τους πει να με κρασί το προηγούμενο βράδυ και δεν βαριέσαι ένα ψήφο, γιατί αυτός ένας ψήφος πολλές φορές καθορίζει το μέλλον του τόπου. Ένας ψήφος. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχασε την εκλογή ο Λάγκης Τσούκος και 43 ψήφους πριν από κάποια αρκετά χρόνια και συνέχισε μια άλλη κατάσταση. Εγώ δεν ξέρω πώς θα ήταν η διοίκηση του Λάγκη Τσούκου της χωρεμένου πλέον. Θα σας πω όμως και κάτι. Και εγώ έχασα την εκλογή να μπω στο δεύτερο γύρο σε 46 ψήφους. Και να στο δεύτερο γύρο τι έγινε. Ναι. Έτσι. Ναι. Έτσι είναι τα πράγματα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι μία ψήφος έχει πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα καθορίσει και δεν μπορούμε μετά να αρχίσουμε να λέμε «Α, ξέρεις, δεν μου κάνει τούτο, δεν μου κάνει εκείνο». Ναι, σκέψου εσύ ο ίδιος με την ψήφο σου τι έκανες. Πόσο συνειδητά επέλεξες για την εκλογή. Το λέει η ίδια η λέξη. Επιλέγω. Επιλέγω κατά την προσωπική μου άποψη, χωρίς άλλες πιέσεις και οποιοδήποτε άλλες σκέψεις, ποιος είναι ο καταλληλότερος. Και αυτό πρέπει να γίνεται και όχι ποιος είναι ο συγγενής ο φίλος. Σωστά. Και εσείς με τη σειρά σας πρέπει να πείσετε τους πολίτες έξω για την πραγματικότητα της πολιτικής ζωής του τόπου και για το ποια είναι τα προβλήματα και το πώς μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα και στο πώς μπορούμε να τα λύσουμε, να τα λύσουμε στη συνέχεια τα προβλήματα. Ακριβώς. Γιατί αν δείτε το τεράστιο βιβλίο του κ. Λογοθέτη, ή αν ανατρέξω τα παλιά, ίσως εσείς υλοποιήσατε αρκετές από τις τεράστιες σελίδες που είχατε σαν δήμαρχος τότε, θα δείτε ότι πολλά γράφονται, λίγα υλοποιούνται. Δυστυχώς είναι έτσι. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Yes. Yes. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Παύλος Παύλο, πρώην δήμαρχος Λουτρακίου Περαχώρας. Είχαμε πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αναφερθήκαμε σε πάρα πολλά. Δυστυχώς δεν προλάβαμε να αναφερθούμε σε όλα και σε αυτά που έχετε θέσει και ηλεκτρονικά αλλά και τηλεφωνικά. Το επόμενο διάστημα σίγουρα το μικρόφωνο του Καφέ Ελληνικών και του El Radio είναι στην διάθεση του κυρίου Παύλου και των υπολείπων της Δημοτικής Αρχής για να πούν τις θέσεις τους και να έχουν λόγο. Να σας ευχαριστήσω που ήσασταν μαζί μας και σήμερα εδώ στο Καφέ Ελληνικών. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 9. Καλό μεσημέρι σε όλους.